Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τώρα αυτούς τους αδερφούς Κατσάμπα. Τώρα που θα πάρει τον Πίκασο, πώς το λένε, ο Ιβάν Σαβίδης. Πρίγκοβιτς, να μην τους πάρει τον Karen Driver να γράφουνε για τα αρκετά αυτοκίνητα. Κάπου να τους βάλει, δεν αξίζει. Μα γιατί να μην τους βάλει. Κάπου να τους βάλει, δεν μπορεί. Σήμερα είχαμε κουάτρο, τέσσερα, Audi κουάτρο, για αυτοκίνητα μιλάμε. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Αργήσαμε να πούμε γιατί είχε πολλές διαφημίσεις. Είχε άλλα τα χείλη, είχαμε σήμερα στην κυριολεξία. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, θα την αναλύσουμε. Θα την δούμε, θα την πάρουμε από την πλευρά, όχι την οπαδική του Παναθηναϊκού, ούτε την οπαδική του ΠΑΟΚ. Τη δικιά μας. Είναι η πρώτη φορά που στην ηλικία μου μπαίνω σε site αθηναϊκά, ακούω Eurosport και θα διαβάσω αύριο και εφημερίδες όπου θα λένε για κατεστημένο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, να βγαίνουν οι Αθηναίοι και να λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει το κατεστημένο. Δεν τους χάλασε. Θα μιλήσουν για τον Γκίζα, για τις αποφάσεις κτλ. Είναι πολύ καλό αυτό. Εμείς που είμαστε με τον νόμο του ισχυρού, λέμε μπράβο στον ΠΑΟΚ που φυσικά, στο χορτάρι και στο κομμάτι του διαιτητού τους έκανε κανονικά έρωτα. Θα πω ότι όταν ξεκίνησε το παιχνίδι στο καφενείο και στα απέναντι μαγαζιά βρίζανε και περιμένανε ότι τα πράγματα θα είναι τελείως δυσάρεστα. Ήταν στριμόκολα στην αρχή. Ήταν πολύ στριμόκολα τα πράγματα στην αρχή. Να πω επίσης ότι δεν τράβηξε καθόλου ο Άρντα στο πρώτο ημίχρονο και ήταν πάρα πολύ κακοί ο Σακχόφ και ο Τζίμιροτ. Μεταλλάχθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και ο Σακχόφ και ο Τζίμιροτ, καθώς τα μπακ του ΠΑΟΚ είχαν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και ο Παναθηναϊκός έβρισκε ευκαιρίες να χτυπάει πάνω στα σέντερ μπακ με την τριάδα του Κλωναρίδη, του Εμποκού και του Μπέρκ. Ο Μπέρκ δεν έκανε ευκαιρία. Μάλλον έκανε μια κεφαλιά που πέρασε μπάλα out, την ήλεγχε ο Γλύκος. Δεν έκανε τελική ο Μπέρκ. Και αυτό είναι ένα κομμάτι στο παιχνίδι, στο οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε επικό στατιστικό στοιχείο, να μην κάνει ο Μπέρκ φάση. Γιατί δεν έκανε ο Μπέρκ φάση? Γιατί πήγε πολύ καλά. Γιατί είναι Μπαϊμάκης ο Κλωναρίδης. Όχι, όχι, είναι Μπαϊμάκης ο Κλωναρίδης. Μπαϊμάκης ο Κλωναρίδης. Μπαϊμάκης ο Κλωναρίδης. Λοιπόν, όταν δεν του τη πα, τι να σε κάνω. Καλή και έξυπνη κίνηση να ξεκινήσει τον Μπέλκα έξω αριστερά, αλλά ουσιαστικά να τον πετάξει δεύτερο center for. Η κίνηση το να παίξει κοντά στον Πρίγιοβιτς ήταν πάρα πολύ έξυπνη. Σωστή. Το ότι δεν ξεκίνησε τον απίθαρχο Ενρίκε, και αυτό ήταν μια σωστή. Αφού έφαγε κάρτα μόλις μπήκε. Ναι. Και φυσικά το ρίσκο του το μεγάλο ήταν ότι ξεκίνησε χωρίς κόφτη. Και όλοι μιλούσαμε και λέγαμε πού είναι ο κόφτης, ρε παιδιά, να κόψει τις αντεπιθέσεις του Παναθηναϊκού. Και δεν χρειαζόταν. Εάν το παιχνίδι έγερνε αλλιώς και ο Κλωναρίδης το έβαζε ή το έβαζε αυτόν τον κόλο ο Βαρέλα κτλ., όλοι σήμερα θα γράφαμε και θα είχαμε σκίσει τον Ίβιτς, γιατί δεν είδε ότι θα έπρεπε να βάλει τουλάχιστον ένα κόφτη, ότι έβγαλε τον Κάτσι απ' έξω και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά σε τέτα τέτ και τα χάσε. Αν τα βάζε τα τέτα τέτ, σήμερα ο Ίβιτς θα ήταν κρεμασμένος και τα γκολ 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 από τους αδερφούς Κατσάμπα δεν θα υπήρχαν, θα υπήρχε μια δυσάρεστη κατάσταση. Η κίνηση μαγική του Ίβιτς είναι ότι πετάει έξω τον Ουάρντα και βάζει τον Μπίσεσβαρ, αλλά το βάζει σε μια θέση και σε ένα κέντρο του Παναθηναϊκού. Ακίνδυνο. Το οποίο κέντρο του Παναθηναϊκού έλειπε ο ανασταλτικός κόφτης να πάει απάνω στον Μπίσεσβαρ, ο οποίος Μπίσεσβαρ έπαιξε κοντά στην περιοχή. Δηλαδή δεν ήταν ο ρόλος του αυτός που ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια. Πάρε Μπίσεσβαρ την μπάλα από πίσω, κάνε το εξάρι, αδειάνισε μια διαδρομή 60 μέτρων και όταν θα φτάσεις μέσα στην περιοχή, κοντά στην περιοχή, θα είσαι πάρα πολύ δυσάρεστος βιολογικά. Ο Μπίσεσβαρ είναι ένας παλιωμοδίτης δεκάρι, ο οποίος δημιουργεί και φαίνεται στο παιχνίδι όταν υπάρχουν καλά άκρα για να περάσει διαγώνια μπαλιές ή έχει καλά μπακ από πίσω για να περάσει πάλι διαγώνιες μπαλιές. Την περιοχή δεν την πατάει. Την πάτησε σήμερα μετά το 2-0. Δημιούργησε καταστάσεις και είναι αυτός που πραγματικά αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού σε συνδυασμό με την απουσία του Ζέκα. Τώρα, διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για τον πρώτο γκολ. Λέει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, γιατί Κίζα σφύριξες φάουλ στην περίπτωση του μαρκαρίσματος του Μολέντο επάνω στον. Έτσι, γούσταρα και σφύριξε. Στον Πρίγιοβιτς. Ήταν λίγο φάουλ. Λοιπόν, ήταν λίγο. Το ότι ο Κίζας σμπρώχνει ΠΑΟΚ. Καφεδάκι, δεν πούμε. Νεράκι. Είναι μαγιά του ΠΑΟΚ.
Φυσικά είναι μαγιά. Το ότι ο Μαρινάκης είχε τους διαιτητές ήταν μαγιά του Μαρινάκη. Το ότι ο ΠΑΟΚ δούλεψε, δούλεψε για να βλέπει ο Κίζας περισσότερο ΠΑΟΚ παρά Παναθηναϊκό και δούλεψε γερά και εξόδεψε πολλά, αυτό είναι προς τιμήν του ΠΑΟΚ. Προς τιμήν του ΠΑΟΚ θα βγει να βγει ένας Παναθηναϊκός, ναι ρε, αντί να πάρει τα λεφτά από το Survivor ο Αλαφούζος, ας έπαιρνε δύο χαβα ακόμα. Βλέπαμε με τον Μάζιο τον Γιώργο τους αναπληρωματικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα μαζί μας. Ποιος αναπληρωματικός. Και μου λέει πιανού κόκαλα να τρίζουν ρε Ραπτόπουλε, μου λέει ο Γιώργος ο Μάζιος. Ναι. Λέω του Ματζαβελάκη. Ματζαβελάκη. Ο Βαρδινογιάννης ζει ακόμα. Του Ματζαβελάκη τα κόκαλα θα πρέπει να τρίζουν. Του Λάκη του Πετρόπουλου τα κόκαλα πρέπει να τρίζουν. Αν ήταν αυτή τη στιγμή εν ζωή, σηκωνόταν από τον τάφο και βλέπανε τους αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού μέσα στην Τούμπα. Οπότε αφήστε την παραμύθα κάτω στην Αθήνα με τις διαιτησίες. Όντως ο Κίζας έπαιξε ΠΑΟΚ, αλλά έπαιξε ΠΑΟΚ στο πειθαρχικό κομμάτι. Πέναλτι δεν υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Άκουγα έναν διαιτητή στην Έρα Σπορ, τον Ακρίδα, ο οποίος έκλαιγε. Ήμουν Αγνατία, πήγαινα σε ένα μαγαζί, σε ένα φίλο μου που έχει ένα μαγαζί εκεί στα Παπάτσικα. Ήταν κάτι ΠΑΟΚια δίπλα και λέει Ραπτό και τα λοιπά. Σοπάστε, λέω ακούω Έρα Σπορ. Είναι ένας διαιτητής ο Ακρίδας. Και έλεγε για τον Κίζα αυτό και τα λοιπά. Και λέει για το πέναλτι, θα μπορούσε να δει. Τι πέναλτι, ρε. Ποιο πέναλτι. Δύο φορές πέφτει μόνος του. Τι να δούμε. Στο κομμάτι το πειθαρχικό, ναι, θα το πούμε αργότερα. Στο φάουλ που ξεκινάει το κακό για τον Παναθηναϊκό, θα πω το εξής. Έχει την μπάλα ο Μπρίγιοβιτς με πλάτη στην εστία. Ωραία. Τι κίνδυνο μπορεί να έχω εγώ με αυτόν τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός σήμερα βιολογικά. Έγιναν 4-5 γεμίσματα. Και αν ήταν στα καλά του, δηλαδή πριν τραυματιστεί το παλικάρι, θα είχαμε 2-0-3-0. Θα τα κουνούσε τα δίχτυα. 100%. Παστέλι θα είχαμε. Το παιδί δεν ήταν σήμερα βιολογικά. Πάλι ο ΠΑΟ χωρίς σεντερφόρ έπαιξε σήμερα. Η κλινική βγήκε τώρα. Έβαλε τον γκολ πριν θα γράφουνε και τα λοιπά. Εγώ τι σου λέω τώρα. Σου λέω εγώ τι είδα εγώ. Λοιπόν, και ο Πρίγιοβιτς είναι πλάτη στην εστία. Ο Μολέντο τον έχει από πίσω. Ωραία. Βάζει τα χέρια ο Μολέντο. Ναι. Δίνει δικαίωμα στον Κίζα να δώσει φάουλ. Αυστηρό, ξαυστηρό το δίνει. Ναι. Για ποιο λόγο εγώ λοιπόν να κάνω μάθημα στους Παναθηναϊκούς που πετάνε τώρα και μας ακούνε. Για ποιο λόγο εγώ να κάνω φάουλ στον Μπρίγιοβιτς που δεν μπορεί να γυρίσει, που δεν μπορεί να πασάρει πίσω γιατί ουσιαστικά είναι μαρκαρισμένοι όλοι οι παίκτες του ΠΑΟ και δίνω δικαίωμα στον Κίζα να δώσει το φάουλ. Το δεύτερο που είπες. Έδωσε δικαίωμα στον Κίζα, δεν ήταν φάουλ. Δίνει δικαίωμα στον Κίζα. Έδωσε το δικαίωμα, τι σου κάνω. Αφού ξέρεις. Εκεί που ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται δικαίως είναι στη φάση της αποβολής του Λουτ. Γιατί δικαίως. Γιατί ο Μάτος κάνει φάουλ για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο Λουτ. Το είδαμε αυτό, ναι. Σηκώνεται, την παίρνει την μπάλα ο Μάτος, δεν το δίνει ο Κίζας. Και πάει ο Λουτ και κάνει ανόητα φάουλ για κίτρινη κάρτα. Ήταν φάουλ όμως, ρε φίλε. Ναι, ήταν φάουλ. Ένα τζαρτζάρισμα στη διεκδίκηση ήταν. Το δίνει. Εγώ θα πω ότι είναι για κάρτα. Το δίνει κάρτα αυτό. Ναι, το δίνω κάρτα. Εντάξει. Πολλοί παοξίδες είπαν στο καφενείο είναι αυστηροί. Λέω είναι κάρτα. Αλλά προηγουμένως δεν δίνει κίτρινη κάρτα στο Μάτος. Εκεί είναι το μεμπτό. Γιατί να μείνει 10 με 11 ο ΠΑΟΚ, μένει 10 με 11 ο Παναθηναϊκός. Αυτό όμως για να γίνει, πρέπει δύο τινά. Πρώτον, να έχω ασχοληθεί εγώ με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, ναι. Τις γκόμενες δηλαδή. Να γίνω δυνατός. Η ΕΠΟ είναι γκόμενα. Γκόμενα είναι η ΕΠΟ, γκόμενα είναι και η ΚΕΔ. Λοιπόν, τώρα ο γαμπρός είναι ο Σαββίδης. Μπορεί να είναι ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης πάντως δείχνει ότι μπαίνει στο μπαρ. Ότι έγινε γαμπρός. Έγινε. Ναι. Συνιαρίστηκε. Το παπίαν το έβαλε. Πάμε διάλειμμα. Time. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα καταστήματα Beach & Bites της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Logitech σας προσκαλούν την 3η 25 Απριλίου και την 3η 2 Μαΐου στις 3 με 5 το μεσημέρι για να παίξετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια εντελώς δωρεάν. Με τη συμμετοχή σας μπαίνετε στην κλήρωση για 6 Logitech Gaming Keyboards και 6 Gaming Mouse. Πληκτρολογήστε bmb.gr και βρείτε τις διευθύνσεις μας. Beach & Bites, πάντα πρωτοπόροι. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές?
με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πολλοί παοξίδες μου λένε, μα αυτά τα πράγματα για εμείς να μας έχουν οι διαιτητές. Ναι ρε, να σας έχουν οι διαιτητές. Δεν παίρνεις ούτε κύπελλο ούτε πρωτάθλημα αν δεν έχεις και ομάδα, αν δεν έχεις και διαιτησία και αν δεν έχεις και δικαστές. Τι άλλα λέμε τώρα. Δηλαδή οι παοξίδες τώρα στέλνουν τώρα μήνυμα. Τώρα άκου. Εγώ είμαι καπιταλιστής ρε. Είμαι, πώς το λένε, με τον ισχυρό είμαι με το. Καπιταλιστής, εντάξει. Ναι, καπιταλιστής. Έτσι είναι, ο ισχυρός. Άρα είμαι με το Σαμίδι. Είμαι με το κεφάλαιο. Αν ήταν ο Μαρινάκης επάνω, θα ήμουν με το Μαρινάκη. Αν ήταν ο Αλαφούζος επάνω, θα ήμουν με το Αλαφούζο. Εγώ δεν μπορώ τον Καζαντζίδη. Βγαίνει τώρα, ακούω ραδιόφωνα Αθήνας και τα λοιπά και κλαίνε. Εδώ λοιπόν, σαν Ραπτόπουλος, θα κάνω μια εξήγηση. Όπως δεν γούσταρα να κλαίνει παοξίδες και τους έλεγα κάτι ομάδα και πάρει τη διαιτησία, δεν γουστάρω να ακούω βάζελους και γαύρους και αεξίδες να κλαίνε αν το πάρει ο ΠΑΟΚ. Καθαρά πράγματα. Αν το ξαναπάρουν οι άλλοι, πάλι δεν θέλω κλάματα. Δεν γουστάρω τη μιζέρια. Κανονίστηκε. Τους φάξατε. Μπορέσατε. Τους παίξατε. Έπαιξε ωραίο και είσαι στον ΠΑΟΚ. Μαγιά του ΠΑΟΚ. Μαγιά του ΠΑΟΚ. Ας μην ασχολιότανε με το Survivor και τον Τσάνγκ Γιάνγκ, πώς το λένε. Ας φέρει τον Τσάνγκ τώρα αντί για τον Κλωναρίδη. Ας έβαζε τον Τσάνγκ. Σε του παλιάρα. Είναι δυνατό τώρα ολόκληρο Παναθηναϊκός να έχει το Μαρινάκι Χαφ αναπληρωματικό και τον Ευαγγέλου, ρε. Δεν πάει να αυτοκτονήσετε εκεί κάτω στην Αθήνα, να πέστε από την Ακρόπολη με το κεφάλι κάτω, ρε. Σας φταίει ο Κίζας. Σας φταίει ο Κίζας, δηλαδή που φάγατε τα δύο πρώτα γκολ, ο Κίζας σας φταίει. Πάει ο άλλος ο μαύρος ο Μολέντο και μαρκάρει τον Πρίγιοβιτς με πλάτη στην εστία και τον κάνει φάουλ. Αυστηρών μεν φάουλ. Τι ας έκανε και ο Πρίγιοβιτς, ρε, ταγάρι Παναθηναϊκέ. Τι ας γυρίσει η Βαν Μπάστεν θα γίνει. 180 μοίρες, τι είναι ο. Είναι ο Βαν Μπάστεν. Ο Βαν Μπάστεν είναι. Ο Βαν Μπάστεν. Καϊβάνια. Φωνάζεται. Ο Ζουνίδης είχε τα πλάνα αλοήβη στους παίκτες. Τα φιλιά μας και καλή επιστροφή με το κτέλ. Επίσης την άλλη φορά, ελάτε με τα δεύτερα, μήπως αρπάξετε μόνο τρία. Αυτά που ξέρατε τελειώσανε, για ασεβείς προς τον ΠΑΟΚ θα τιμωρούνται. Παραδειγματικά, ακόμα πόσο ωραίο είναι όλη η Αθήνα, ενωμένοι να κλαίνε. Γλέντα το Ιβάν. Σήμερα ακούστηκε το όνομα του Ιβάν για πρώτη φορά στην Τούμπα. Πολύ κιόλα. Γιατί σου λέει. Ομάδα ψιλοκάνει. Έτσι, κάνει. Ο Κίζας σφυρίζει. Ο Κίζας είναι δικός μας. Έχουμε γαμπρή γίναμε στην εποχή. Και φυσικά σωστά φωνάξαν το όνομα του Σαβίδη. Ευχαριστηθήκανε. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα θα κάνετε ομάδες. Θα καλύπτετε τον κόλο σας από κάθε πλευρά. Γιατί φωνάζανε σήμερα στην Τούμπα Ιβάν? Γιατί γίναμε χαλίφιδες. Τι πήρανε χαμπάρι. Λέει θα γίνουμε χαλίφιδες. Έχει τώρα. Λέει ένα. Με 4 γκολ, δύσκολα να πεις κάτι λέει, αλλά σκέψου το ίδιο μάτς στη Λεωφόρο λέει Κώστα, τι θα ακουγόταν τώρα για τον κάθε Κίζα. Δεν υπάρχει σωτηρία τελικά και ας έγινε λέει 52 ετών. Ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη, αυτό θέλουμε. Όχι ρε φίλε, θέλατε να γίνει εξυγιαντικό το πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα δηλαδή πώς ήταν ο ΠΑΟΚ από κάτω. Τι θέλατε, κάποιος πρέπει να ελέγχει αυτές τις γκόμενες που είναι διαιτητές και αυτές τις γκόμενες. Αλλάζουν χέρια, αλλάζουν χέρια οι γκόμενες. Τι να γίνει τώρα. Άρε, άσερε Κώστα, μ' άρεσε η διάδα του κόκκινου με Μάντσεστερ και τη βάζω δύο διάδες. Μια με την πρόκριση και μια με το. 4-0, 700 ευρώ παραλίγο μου κόκκινο το χαμόγελο. Βαζέλια δεν μου πέφτει, πολλά μηνύματα. Πρώτον, έτσι γεννιούνται τα νέα παοξάκια. Δεύτερον, η κλάψα σα, η ειδονή μου βαζελάκια. Ο άλλο λέει. Α το βίκο εδώ. Α το βίκο λέει. Ραπ, τι ξεφτύλα λέει στην Τούμπα, ούτε 15.000 δεν είχε. Άσε που περίπου 10.000 ήταν γκόμενες και με διαιτησία 80-20 δεν μπορέσαμε να του ρίξουμε καμιά εξάρα και βάλε. Κοροϊδεύω 4-50. Ρε Φαλακρέ, 0 και 18 ξεκίνησε εκπομπή. Περιμένουμε, άντε εμεί σε κάνα μπάτσο βουβάλια από κοροϊδεύω. Δεν τα βουβάλια. Σε λέει, άρχισε. Ραπτόπουλε, περιμένω να ακούσω. Εγώ εδώ είμαι, ρε.
Μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΠΑΟΚ και τελικό, εσύ έφερε πάλι το αχώνευτο σκουλίκι. Πόσο κομπλεξικό είσαι. Παρόν, εδώ είμαι ο αχώνευτο. Εσύ είσαι ο αχώνευτο. Εγώ είμαι ο αχώνευτο σκουλίκι. Εσύ είσαι το αχώνευτο ναι. σκουλίκι. Σιγά κάνω και αβάντα και στο ΠΑΟΚ και όλα και μη για αχώνευτο. Ε, ναι. MVP Σκλοναρίδη, Σέλο Χόλμ, Κίζα. Οδηγό Κρυσάβα. Γκούλιτ, Μάρκο Βαμπάστεν, Ντελπιέρο, Αντζελότη, Ματέου, Μαραντόνα και πόσοι άλλοι έχουν δει τα ματάκια μου. Και τελικά πόσο ηλίθιο λέει αισθάνομαι. Ακούω Μετρόπολη και να λέει ο Μανούση Πελκίνιο. Κλαίω. Πελκίνιο. Πελκίνιο. Είπε Πελκίνιο Μανούση. Τα λέει κάτι τέτοια. Το Μανούση όταν κάνει ένα μετάδοση. Φοβερή, ρε. Δώσε του καναγάπη εκεί πέρα. Yes. Λε και ακούω Αργεντίνο σχολιαστή. Ο Βαλέ και παίζει μπόκα γκολα. Έτσι μου αρέσει όμω εμένα για να μετάδοση. Ωραία είναι. Για να μετάδοση θέλω να είναι οπαδική. Ναι. Και αν είμαι οπαδό του Πάου, ακούω Μανούση Κουλιανό. Αν είμαι οπαδό Παναθηναϊκού, ακούω ξέρω εγώ το Μένιο Σαγκελαρόπουλο. Ναι. Ουδέτερη. Αναμετάδοση δεν γουστάρω. Ο Σακελαρόπουλος. Αυτός του Ολυμπιακού ποιος είναι ο τέτοιος. Δεν γουστάρω, ρε παιδί. Θαναϊλάκης. Ναι, Θαναϊλάκης. Θαναϊλάκης. Και ο κόσμος θέλει να ακούει οπαδικές ναι. μεταδόσεις. Δεν γουστάρει φυσικά, να ακούει. Ρε, φίλε, τι να θέλει να ακούσει τον δικό του άνθρωπο. Βέβαια, τι να θέλει ακούσει. Να ακούσει τον άλλον. Ή ουδέτερη να είναι. Βέβαια, 50-50. Δεν θέλει. Κωστή, πιστεύεις ότι ο τελικός είναι ένα μάτς που θα δείξει ποιος τελικά θα έχει τα ηνία του χρόνου. Θα έχουμε καλτ καταστάσεις του τελικού. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό. Θα ήθελα σφαγή. Μια ή τη άλλη ομάδα για επίδειξη δύναμη. Τι θα γίνει τώρα εκεί πέρα, κανένα δεν μπορεί να προβλέψει, ρε φίλε. Τι θέλω και εγώ. Όχι, δεν μπορούμε να. Κοίταξε. Κίζα θέλω. Κίζα, πω ρε φίλε. Ή τον άλλον τον Μηθαρά που. Πώς το λένε. Σιδηρόπουλο θέλει. Σιδηρόπουλο. Καλή διδύση. Πρώτα ένα πάω ξύνε σε πει. Ή τον Μηθαρά θέλει ή τον Κίζα. Κίζα θα σε πει. Κίζα θα, Κίζα θα σε πει. Ναι. Ναι. Αν και εγώ μετά αυτή τη διαιτησία και με τις δηλώσεις του Σαββίδη, δύσκολα το χάνει από ο Πάο. Από τρίπολη μηνύματα λένε ότι ο Πάο και ο Γάβρος τα βρήκανε για φέτος τουλάχιστον και όλα μέλη γάλα. Πάο Κύπελλο Γάβρος πρωτάθλημα πάνω σε Αστέρας Τρίπολη. Να κάνω μια ερώτηση στον Ρουζουνίδη. Για κάντε. Ρουζουνίδη. Έρχεσαι στην Τούμπα να παίξεις 4-4-2. Ωραία. Ωραία. Και έχεις τον Κλωναρίδη με τον Μπέρκ κορυφή. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις τον Βηγιαφάνης που είναι δεκαράκι στην πλευρά. Και ένα μαύρο τον Εμποκού έξω αριστερά. Και έχει το Ρέις Χαφ με τον Κουρμπέλη. Στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνει μέσα ο ΠΑΟΚ και έχει χάσει το κέντρο σου. Με μία μόνο κίνηση. Με τον Μπίσεσβαρ. Τελικά δεν έχεις παίκτη να βάλεις εκεί. Ποιον να βάλω. Δεν έχει ρε φίλε. Θα βάλω το Μαρινάκι και να βγάλω ποιον. Να βγάλω το Μαρινάκι να πιάσει τον Μπίσεσβαρ. Να βγάλω το Ρόις. Τι να κάνω, Μάρκο, ποιο να βάλω. Τι να βγάλει. Και στις δηλώσεις ο Ζουνίδης λέει: έχουμε ενάντια των αντιπάλων μας θέματα. Ποια είναι τα θέματά του. Ότι έχει 11 παίκτες και 12ος δεν υπάρχει. Έχει 12 παίκτες και δεν υπάρχει 13ος. Και σήμερα δεν έχει 11. Ναι. 10,5. Δούλεψε ένας, δούλεψε και ο Λέτο και πάπαλα. Πάπαλα, δεν είχε μια αλλαγή να κάνει. Ο άλλος είχε. Ο άλλος όμως, ο του Ταχαμών, εν ώψη τελικού. Θα πρέπει να δει λίγο να φτιάξει την άμυνά του, γιατί εκεί θα έχει Αραούχο, Μάνταλο κτλ. Βάργας κτλ. Σίγουρα. Εντάξει, θα έχει θέματα εκεί και θα πρέπει να την προσέξει τη δουλειά, γιατί η ΑΕΚ μπροστά είναι σε πιο καλή φόρμα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρει ευέλικτη άμυνα τώρα. Θα πρέπει να δει, μην πάει χωρίς κόφτη εκεί πέρα, είναι τελικός, πρέπει να πάει στο 0 και από εκεί και πέρα ό,τι βγει. Πρέπει να ανοιχτεί δηλαδή. Να κλειστεί ο άλλος και να το φάει σε καμιά αντεπίδεση. Έχει χρόνο ακόμα, 6 του μηνός, που θα γίνει το κύπελο. Πολύ καλή αλλαγή να μπει ο Ενρίκε σαν αλλαγή και όχι να ξεκινήσει μόνος του. Δεν μπορεί να παίξει. Μας έδειξε αυτό το μάτς ότι ο Τζάλμα Κάμπος και ο Γουάρντα για μεγάλα πράγματα δεν είναι. Εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει δεκάρι και θέλει εξτρέμ. Δεν γίνεται ο Τζάλμα Κάμπος. Πάλι καθάρισε η πίσω γραμμή. Και ο Μπίζεσβαρ γιατί έλειπε ο Ζέκα. Δηλαδή δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ ένα χρόνο να μην έχει πάρει από τα σέντερφόρ του τίποτα. Κάτι πήγε να πάρει με τον Μπρίγιοβιτς, αλλά το παλικάρι τραυματίστηκε. Και σήμερα, άτυχη στιγμή, σήμερα έτσι όπως τον είδα, ήταν σαν παλέμαχος. Θα επανέλθει όμως είναι. Το βλέπω, εγώ δυνατό παιδί, θα επανέλθει. Όταν είδα 3-4 σέντρες και πήγε εκεί σαν τον. Τον έκανε ο Μολέδο, κανένα δύο μαγιά τον έκανε ο Μολέδο. Το δοκίμασε εκεί, τον είδα εγώ. Κάτι τζαρτζαρίσματα μυστήρια. Το θετικό του βέβαια ότι κέρδισε το φάουλ με πλάτη. Αυτό είναι περισσότερο βλακεία του Μολέντο παρά εξυπνάδα αυτού. Θα μου πει εγώ ήμουν και μου κέρδισα το φάουλ. Πήγε ο Πέλκας που βελτίωσε τα χτυπήματά του. Τον άκουσα να λέει ότι κάθομαι μετά το μάτς, την προπόνηση. Και χτυπάω, κάνω χτυπήματα. Καλά κάνει. Και βέβαια πρέπει να κάτσεις ρε Πέλκα να κάνεις χτυπήματα.
Και βέβαια πρέπει να κάνεις βάρη να δυναμώσεις τα πόδια σου, γιατί πέρσι και πρόπερσι σου τάριζες σαν κοριτσάκι. Δεν τίποτα, χλιαρά σου. Σήμερα και είδα ότι το δούλεψε στην προπόνηση και έχει και περισσότερο ταχύτητα. Είναι καλός, ρε φίλε. Έχει έκρηξη. Τα πρώτα 10 μέτρα δεν τα είχε έτσι. Βελτιωμένο. Έχει, ναι, έχει και το ένα μένα που παίζει τρίπλα τώρα. Το ένα μένα πρέπει να το φτιάξει. Ακόμα το έχει, μπορεί. Να βάζει χώνους να τα φτιάχνει, να τα κάνει. Αν αγαπάει τη δουλειά του. Εντάξει. Ναι. Αν αγαπάει τη δουλειά του, θα πρέπει να τα φτιάξει. Πάντως το φάουλ είναι όντως φαίνεται ότι δουλεύει. Γιατί το και στο άλλο φάουλ που ήθελε να το πάει. Ναι, ήθελε να το πάει. Έπιασε μάγουλο το ημπάλα. Κάνα δυο που πήγε και έσχασε μια τριπλίτσα και σούταρε ψηλά. Και εκείνα άμα τα βελτιώσει και βρίσκει αιστεία. Α τα πιάνει ο τερματοφύλακας. Δεν μπορεί να τα γράψει. Να βρίσκει αιστεία. Πέλκας να βρίσκει την αιστεία. Την αιστεία. Λοιπόν, μηνύματα. Λέει εδώ. Θα χώσει τα φράγκα ο Ιβάν να κάνει εξυγίαση και να παίρνει τους μαστραπάδες. Η Άκη ο Παναθηναϊκός παίρνετε ναρκωτικά ή γεννηθήκατε λεβέντες. Μάλιστα. Ράψει την Ελλάδα του Τσίπρα, κάνει πάρτι ο Ρώσος για λίγο καιρό όμως ακόμη. Ναι. Γιατί τι θα βγει, τι λέει, θα βγει ο Κούλης. Εκεί που θα βγει ο Κούλης, τι θα γίνει δηλαδή. Ο Κούλης θα παίξει μπάλα. Με τον Πρωτόταυρο είναι. Άμα είναι εδώ, δεν μιλάνε μεταξύ τους εκεί στο Βάζελο. Θα μπορούσαν να γυρίσουμε για να γυρίσουμε ένα λεωφορείο όπως περνούσαν λέει οι μπασκετικοί. Ναι. Ναι. Σωστό. Καλό. Δεν του στέκα εσύ και στο Παναθηναϊκό. Όπως είπε, α έπαιρνα χαφάκι αντί για τον Τσάνκ. Κλαίνει η Αριανή. Γιατί κλαίνει η Αριανή. Κλαίτε ρε, κλαίτε. Γιατί κλαίμε, ρε φίλε, εμείς. Κλαίτε. Τι σε κάνει ο Άρης και κλαίει, ρε φιλαράκι. Σου λέει τώρα εγώ πάω στη Λαμία να παίξω και με παίζει 70-30 ο διαιτητής ανάποδα. Αφού δεν πήγα γλυκά, τι να κάνω. Κάτσε. Πάω στον Πανσεραϊκό που έχει πάρει γλυκά και θα με τσακίσει τις κλωτσιές. Θα πάω εκεί, θα το καθαρίσω. Σίγουρα θα το καθαρίσω. Και ο άλλος παίρνει τη διαιτησία, και ο άλλος παίρνει παίχτες, και ο άλλος παίρνει λιμάνια, και ο άλλος παίρνει το πήγασο. Και πάει να πάρει και κύπελο. Πάει να πάρει και κύπελο. Τι γίνεται τώρα. Και να είσαι Αργιανός ή Ηρακλειδέας, εδώ κλαίνει Παναθηναϊκοί και Αεξίδες. Για να μην κλάψω εγώ. Ναι. Εσύ τι να κλάψεις. Εγώ έχω μαντήλι να κλάψω. Δεν έχεις το μαντήλι να το κλάψεις. Πρέπει να σου δανείσει ο Σαββίδης ένα. Εγώ ψάχνω τώρα δεξιά-αριστερά μαντήλια ψάχνω. Ναι. Θα βρω όμως ένα. Ραπτόπουλος στην καφετέρια που έβλεπα το μάτι, κάτι Ηρακλειδής στο 40 λεπτό είχα κάτι μούτρα σαν να τους απαυτώναν τις γυναίκες. Ναι. Ναι, είναι μεγάλη. Γιατί ρε, μεγάλη λύπη. Σιγά. Πλάκα κάνεις. Μ' άρεσε ρε παιδί μου που θα γίνει ίντρικα τώρα. Ακούει κανένας Αργιανός τώρα και λέει πολύ light Αργιανός είναι αυτός ο Στέφανος. Άσε να λέει ό,τι θέλει, ας είναι να πούμε. Άσε, επειδή θέλει να βλέπει. Εγώ μπάλα βλέπω. Και τι έγινε. Ναι. Και επειδή είμαι Αργιανός. Ναι. Τι. Επειδή θα πάει εκεί που λοπάω, κάτσε πάει. Κίζας, το γλίτω στο κεφάλι του τώρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Τελείωσε ο Κίζας, είναι μια χαρά, ρε φίλε. Ζάχαρη. Νευροχειρούργος. Πω, τι χειρουργείο έκανε. Είδες πως σφυρίζει μετά στο 81, άρχισε να σφυρίζει φάουλ στον Παναθηναϊκό. Και λέω τώρα, ρε φίλε, στο 89 θα πατήσει λίγο για τα μάτια τη δεύτερη κίτρινη του μάτους. Στο 89 ήμουν σίγουρος, λέω θα καρφώσει και μια κόκκινη στο μάτος στο 4-0 για να το απαλύνει, α πούμε. Αλλά δεν το έδωσε ευκαιρία. Δεν το έδωσε τίποτα. Αλλά πολύ εντάξει. Καλλιτεχνική. Και η διαιτησία. Δεν μπορείς να το πεις τίποτα. Ζηλεύεις εσύ σαν Αργιανός. Εγώ. Ναι. Τι θα ζηλέψω τις διαιτησίες αυτές. Αυτές μέχρι και ο Πουρτόταφρος τις ζηλεύει τις διαιτησίες. Ούτε αυτός μπορείς να κάνει. Είδες ότι για να κάνεις δουλειά στην Ελλάδα πρέπει να τα σμπρώξεις. Αλλά πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα για τον διαιτητή για να δώσει τέτοια. Λέει η ΕΠΟ. Ναι. Τι θέλει η ΕΠΟ. Οι ενώσεις. Τι θέλουν οι ενώσεις, κασέρι, τυρί, μπανάνα, ντομάτα κτλ. Ντολμαδάκια, σάλτσες και οφτεδάκια. Πολύ ωραία. Γιατρός Ηρακλειδέας ήταν στη θύρα 6. Σήμερα ειδονίστηκα. Μικράινη, αυτή η γλιώδης ομάδα του Παναθηναϊκού. Σήμερα ο γιατρός πανηγύρισε τα γκολ πιο πολύ από τους Παοξίδες. Φυσικά τα πανηγυρίζει. Είναι αντιπαναθηναϊκός. Μεγάλος αντιπαναθηναϊκός. Αντιβαζέλη, μεγάλο είναι. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές. Άνοιξες. Θες να ανοίξω γραμμές. Ναι, ανοίξε, ρε. 2-31-090-90-90. Σήμερα είναι για οι γραμμές για τον κόσμο, για τα πανηγύρια. 2-31-098-80-90-9-55 κενό, μήνυμα 54-3-40. 6 ντέρμπι σε 2 εβδομάδες στα play-off. Αυτός ο Βάζελος θα αντέξει, η ΑΕΚ έχουν πάγκο, ρωτάει για τα play-off, ο 2.67. Νομίζω ότι μετά τον τελικό κυπέλλου τα play-off λίγοι θα τα δουν στις καφετέριες. Δεν θα ασχοληθεί κανένας. Κουράστηκε ο Λαγός. Κουράστηκε ο Λαγός στο δεύτερο ημίχρονο. Αφού δεν έχει πάγκο ρε εσύ. Πάμε στον πρώτο και μοναδικό φίλο που μας καλεί. Καλημέρα κύριε. Πάμε όλοι μαζί πέσαν τώρα. Καλημέρα. Ναι. Γιάννη δεν τον ακούμε αυτόν. Φίλε καλημέρα. Πάμε σε άλλες γραμμές Γιάννη. Γιάννη, πάμε στις άλλες γραμμές. Τι γίνεται ρε πούστη. Γιάννη. Για πάνε πες του. Βαράνε οι υπόλοιπες. Ο πρώτος δεν μιλάει καθόλου. Γιάννη.
Μα ο πρώτος δεν μιλάει. Παναθηναϊκός δεν είναι. Πάμε στον επόμενο. Λέει αυτός για τα ντέρμπι σε δύο εβδομάδες. Καλή ερώτηση. Καλημέρα, Βίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, τι κάνετε. Καλά, κύριε, εσύ τι κάνετε. Φτιάξτε, ακούγεστε τώρα. Ωραία. Κύριε Ραπ, σας είχα πάρει χθες. Ναι. Είχα κάνει την ερώτηση για τον Κίζα πόσο θα παίξει, μου λες 70-30 και σου λέω, όχ, θέλουμε γκολ. Ναι. Το γκολ δεν το βάλαμε. Γιατί? Γιατί την κατέβασε καλά την ομάδα ο Μαρίνος. Ναι. Mm. Αλλά όπως είπες εσύ πριν λίγο πολύ σωστά, ο Πέλκας έκανε προπονήσεις στα φάουλ, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι. Ναι, ο Κλωναρίδης τι κάνει από τότε ο που καληνυχτα... από τον τέρμι. Ο γεννημένος καληνυχτάκιας είναι ο Κλωναρίδης. Γεννημένος μούτρα καληνυχτάκια, ρε φίλε. Ακριβώς. Αυτόν φίλε τον εμπιστεύεσαι την κόρη σου να στη βγάλει ραντεβού. Να στη πάει έξω να της πληρώσει καφέδες, να στη γυρίσει στο σπίτι, να πατήσει το θηροτηλέφωνο, να σου πει στην έφερα και να φύγει. Είναι ο μόνος άντρας που ανεβαίνει στο τέλος της βραδιάς μόνος του στο σπίτι και έχει πάντα γκόμενα μαζί του. Έξω. Μπαίνεις πανελλαδικές με 20, τι έκθεση είναι αυτή. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Έχει γίνει τα μούτρα, μίξη, Βασιλάκη Καΐλα, Μάρθα Βούρτση και Νίκο Ξανθόπουλο γέλιο. Δεν υπάρχει αυτός ο Κλωναρίδης, ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ έβλεπα τον Μπέρκ και λέω θα τον δίνει τώρα ο Μπέρκ, σίγουρα. Μετά το πρώτο παιχνίδι λέει να τα κάνουν έτσι γιουβέτσι και να γίνεται χαμός. Και του είχα πει, εγώ σαν Παναθηναϊκός πολύ παλιός, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ήθελα χειρότερα, γιατί αλλιώς δεν σωνόμαστε. Αχα. Τι α. Με τον Αλαφούζο στα λέω. Ραπ πόσες φορές. 43 εκατομμύρια για το κανάλι, 0 στην ομάδα. Και έβαλε και το μαυροκουκουλάκι να υπογράφει. Ναι, καλά, ναι. Για να έχει δικαίωμα υπογραφής άνθρωπος πάνω από 80 ετών. Έτσι. Οπότε ακίνδυνα. Τι ναι. Οπότε τι γίνεται. Επειδή σήμερα επιβεβαιώθηκε κάτι που εγώ είχα βάλει ερωτηματικό και εσύ με έκρασκες, δε Ραπ, και είχες δίκιο. Ο Ουζουνίδης τελικά είναι ο καλύτερος προπονητής από όλους. Δεν αμφιβάλλω. Εγώ το γούσταρα με τις δηλώσεις που έκανε. Τα είπε πολύ ωραία. Δεν αμφιβάλλω. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Έχει κατεβεί ο άνθρωπος. Πρόσεξε, ο Εμποκού στο 53 έπαθε τσίμπημα. Γι' αυτό τον έβγαλε, ξέρω, ναι. Ναι, η ομάδα από το καλοκαίρι που είναι διαλυμένη μετά το 60 κλατάρι. Τα ξέρει ο Ζουνίδης. Δεν έχει το ζέκα, δεν έχει το λέτο που γουστάρω. Και σου λέει, αν δεν βάλω γκολ, δεν τελειώνω. Και κατεβαίνει στην Τούμπα και τους παίζει μονότερμα. Τρώει τον γκολ όπως το φάγε, δεν με ενδιαφέρει. Και συνεχίζει και επιμένει και συνεχίζει και στο δεύτερο ημίχρονο. Και γι' αυτό είναι η στρατηγική του. Να βάλω γκολ να φύγω, δεν αντέχω. Σωστός, δεν ξέρω αν διαφωνείς. Ναι. Διαφωνείς. Έπαιξε πιο ανοιχτά από όσο έπρεπε. Μα δεν μπορούσε αλλιώς, ρε Σιρά. Τι να κάνει, έχει πάγκο. Θέλει και τύχη, ρε φίλε. Παίζει και η μπάλα, τύχη και η μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο κουτσομπολιό. Πάμε. Ραπτόπουλε. Α, ψοφάω. Λοιπόν, πρώτον, με το που είδα την πρώτη φάση στο δεύτερο λεπτό που φεύγει ο Εμποκού, τον πετάει με τον ώμο μπροστά στους πάγκους και δεν δίνει ο τέταρτος το φάουλ. Πήρε το πρώτο μήνυμα. Το πρώτο SMS, άλλος, ναι, ναι. Βάζω και ακούω Sky. Ναι. Η κλάψα Μάρθα Βούρτσι. Ναι. Μιλάμε, ο Αλαφούζος πάει για πολύ ξύλο. Πάμε παρακάτω. Ρότσα βγαίνει στο Sky στο ράδιο. Προσέχεις. Ναι. Δεν αναφέρει τίποτα για διαιτησία. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι το 4-0 του 85 και στην απόκρουση του Γλύκου. Το ρωτάγανε για διαιτησία του Sky εκεί τα Γιουσουφάκια. Τίποτα. Μπέρκ ρωτήθηκε για διαιτησία Μόκο. Ναι. Σου έχω νέο να πάρεις τον κολλητό σου που είναι καλό φίλος. Δεν το ξέρει, θα του έρθει σε λίγο το μήνυμα. Ναι. Έχεις πολύ καλό φίλο το Θωμαίδη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν. Το πρόγραμμά του από Δευτέρα αλλάζει. Έτσι, ο πρόεδρος του το αλλάζει. Δηλαδή. Από τη Δευτέρα θα φωνάζει τον Κρυσάβα και τον Καραπαπά. Τ' άρεσε, ε? Ναι. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική, ξέρεις τι θέλω. Για πες. Θέλω ΠΑΟΚ με Κίζα στη Λεωφόρο. Μπας και φύγουμε εμείς από 13 και πάμε στη 3 και τους πλακώσουμε. Δεν σωνόμαστε, ρε φίλε. Γεια χαρά, φίλε. Ωραίος. Γεια. Κλείνω δελτίο, καλό. Με Άρη στις Σέρες, Κωστή θα το πάρει. Ξέρω εγώ, σαν Λεοντάρια θα παίξουν οι Πασεραϊκοί. Ίδιος ο Παπουτσέλης. 3-0 από το ημίχρονο θα είναι στις Σέρες. Κωστή, άκουγα πριν καμόρα και βγήκε ο Καστοριανός και έλεγε ότι τελικώς θα είναι 50-50. Δεν είπε ευκολάκι και τέτοια. Τι έγινε, επειδή έχασε από Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ του ρίξε ντόρτια, άρχισε να φοβάται. Χεσμένος είναι. Σφιχτός είναι και έξι τώρα, σφιχτός. Ίδιοι με τους γάβρους ακριβώς οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, λέω 587. Γραφική, με πρόεδρο γραφικό, πετύχατε να γίνετε σαν τα είδωλά σας. Με το κτέλι παίκτη του Παναθηναϊκού, λέει 106. Ο Άρος λέει: σου δίνω αποκλειστική πληροφορία, αλλά τελειώνει εκεί το μήνυμα 922. Ξαναπέσει την πληροφορία. Ραπ, ποιοι έξιδες κλαίνε, αν είναι μάγκας ο Μελισανίδης, ας βάλει τον Γκίζα και να δούμε, λέει, πόσο θα παίξει.
θα το βάλει στη θέση του. Και αυτό και το Σαββιδάκο που έρχεται. Τον περιμένουμε. Λέω 6148. Εγώ λέω, θα δούμε τι θα γίνει. Είδομεν. Είδομεν. Καλημέρα. Κοντά είναι το Σάββατο. Καλησπέρα. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ σήμερα. Καλημέρα. Και έλα. Πήρα μηνύματα το τι θα δω την επόμενη χρονιά. Ο Κίζα είναι δικό μα. Καλημέρα. Μπιτζίμ. Καλημέρα, Κωστάκη μου. Καλημέρα, Αριανέ μου. Τι έγινε, κλαις, κλαις. Καλά μου, εσύ που τα είπες και δικαιώθηκες, που ναι. Δικαιώθηκες ότι κανείς δεν θέλει την εξυγίανση, τα έλεγες. Όλοι θέλουν να πάρουν την ΕΠΟ, τίποτα άλλο. Καλά κάνουν. Ποια ισονομία και ποια τρίχες κατσαρές. Ωραία εξυγίανση ξεκίνησε πάντως σήμερα. Μπράβο, δηλαδή αν βαθμολογήσουμε τους δύο διαιτητές, το χθεσινό, έτσι, ναι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός, τον δίνω 55-45 έπαιξε. Και σήμερα το δίνω 70-30. Ντάξει. Και αυτό πολύ επίοικος. Ναι. Κάρτες για τον Παναθηναϊκό. Εσύ τώρα τι πιστεύεις ότι. Τι περιμένεις, να βγουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ και να πούνε ότι ο Κίζας δεν έπαιξε καλά. Ποιος θα βγει, ρε Κώστα, ο Μπούζος. Ο Μπούζος είναι για τη Βόρεια. Με συγχωρείτε, ρε φίλε. Γιατί να το κάνει, αφού. Ο Κιμ Γιούγκ. Για προπαγάνδα είναι αυτή μόνο. Εντάξει, ρε φίλε, με συγχωρείς. Την ομάδα του κοιτάνε. Ο μόνος που ξεχωρίζεις εσύ. Εγώ δεν έχω ομάδα, ρε φίλε. Επειδή δεν έχεις ομάδα, ξέρω εγώ τι ομάδα είσαι, αλλά εντάξει. Ναι, οπωσδήποτε, δεν ξέρεις. Θα έρθει η ώρα, εντάξει. Μπροστά στο γήπεδο σταματήσαμε, βρε, με τον πατέρα σου όταν τον πηγαίναμε τώρα. Σταμάτα και κλαίγαμε μαζί με τον Γιάννη τον Κυριτίδη. Τώρα μην με τρελαίνεις τώρα και του βάλαμε και τη σημαία. Και αφού ήθελε σημαία, τώρα... τι να του βάζαμε. Αν ήθελε Φέρα καμιά φωτογραφία τι... καμιά γκόμενα, θα του βάζουμε καμιά γκόμενα. Τι να κάνουμε. Σημαία ήθελε. Το DNA. Πρόβλημά του ήταν. Πρόβλημά του ήταν. Πρόβλημά του ήταν. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή. Ενώ ο άλλος πήγαινε λαού-λαού, αυτοί ξεκίνησαν να πούμε φουριόζοι. Δηλαδή. Δηλαδή, ένα κυβότιο κάρτες για τον Παναθηναϊκό και για τους παοξίδες, κάρτες για βαφτίσια και προσκλήσεις. Για γάμους. Δηλαδή, καθίστε καλά, ρε. Έτσι θα κάνετε εξυγένση. Με μια Λαμία να πούμε να οργιάζει, με έναν Απόλλωνα Αθηνών να οργιάζει λόγω παρασκηνίου, γιατί του τενέο κουμπάρος έχει σχέση με έναν παράγοντα διαιτησίας. Κάτσε, ρε φίλε, που καθένας όπως μπορεί. Δηλαδή, τον Άρη όταν το σφάζουμε δεν μας πειράζει. Τον Ηρακλή που τον ρίξανε για λόγο Τρίπολη δεν του πειράζει. Ρε φίλο, καθένα στην ομάδα του κοιτάει. Με συγχωρείς πολύ. Το ρεπόρτερ του Ηρακλή τον νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ από το ρεπόρτερ του Άρη τον νοιάζει ο Ηρακλής. Ο καθένα κοιτάει αυτό που υποστηρίζει και αγαπάει. Εγώ επειδή δεν αγαπάω τα άντερά μου, τα βλέπω αλλιώτικα τα πράγματα. Αυτό είναι λογικό. Και μ' αρέσει που θέλω και τον τελικό στο Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο είναι στοιχειωμένο. Όχι, ρε φίλε, βγήκε ο Ιβάν και είπε, τον είδα εγώ στην. Πώς το λένε, στη Press Conference. Τον είδα στο διαδικτυακό κανάλι και πίσω ο Τουρσουνίδης καθόταν ένα τέταρτο. Πας και πάρει κανένα φράγκο από πίσω, καθόταν σαν το Μιτσάρα. Σαν το Μιτσάρα, ο Τουρσουνίδη. Πιάσκαν τα πόδια σου πίσω από τον Ιβάν. Ε, το Τουρσουνίδη. Πιάσκαν τα πόδια του. Χαμογελάκι έτσι. Τώρα θα βγάλει κανένα πεντακοσάρικο ο Ιβάν να δώσει κανένα μπουρμπουάρκα να δω. Τι περίμενε εκεί. Πού θέλουν να γίνει ο τελικό, μπορούν να μα πούνε, να βγουν να μα πούνε. Στην Τούμπα, ρε Τούμπα, μπορεί να γίνει. Άμα μπορούν στην Τούμπα, θα σου πούνε όχι. Λοιπόν, Κώστα, κλείνοντα, άκου να σου πω κάτι. Αυτό που έκανε σήμερα, μάλλον χθε, γιατί πέρασε η ημερομηνία, αυτό που έκανε χθε ο Κίζας, ναι. Θα συνασπίσει όλους τους Αθηναίους εναντίον τους, ναι. Και θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα θα έχουν. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουν. Ποιος έσωσε τον Παναθηναϊκό κάποτε, τον Ολυμπιακό, τη δεκαετία του 60, θυμάσαι. Δεκαετία του 60, κανένα. Ναι, που ήταν αμφιβολιαστή. Κανένα. Ποιος το γλίτωσε. Ο Παναθηναϊκός με την ψήφο του. Ή ο ένας τον άλλον, ή ο Ολυμπιακός έσου τον Παναθηναϊκό. Θα του συνασπίσει. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύεις που ο ΠΑΟΚ παίρνει τα όπλα. Όχι, δεν ζηλεύω καθόλου γιατί είμαι άλλη κατηγορία καταρχήν. Ορίστε. Εμένα με ενδιαφέρει να ανέβω. Γιατί άμα ανέβω, ξέρω ότι θα του κάνω μεγάλη ζημιά. Εγώ λέω για να ανέβεις. Πάρε τώρα στον Ιβάν που έχει τους διαιτητές. Παρακάλα εκεί να σου δώσει κανένα ψίχουλο, γιατί δεν σε βλέπω να ανεβαίνεις. Δεν θα μείνει μόνο. Δεν θα μείνει. Είναι και ο Πόλος Μελισανίδη που είναι πολύ ισχυρό, να το ξέρεις. Πώς είναι? Είναι πολύ. Είναι ισχυρό και ο Μελισανίδης, αλλά πολύ, ο Ιβάν πληρώνει, ο άλλος δεν πληρώνει. Είναι λίγο τσιγκουναράς, να πούμε. Ο άλλος δουλεύει όμως αλλιώτικα. Δουλεύει πιο καξτερικά, να πούμε, εντάξει. Ο άλλος περιμένει τους διαιτητές στο αεροδρόμιο και αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο. Ξέρεις, θα θυμάσαι με τον Πάπα. Εσείς τι τρόπο έχετε? Θα στείλετε τους υπεράδους να καυγίζουν στις αίρες και στον έβολο? Θα στείλουμε κι εμείς τη μοκέτα στο αεροδρόμιο. Να τους υποδεχτούμε. Εσείς τι έγινε? Εμείς τη μοκέτα θα στείλουμε, έτσι, αδερφέ. Τι μοκέτα να στείλουμε? Εμείς θα πάμε εκεί στα κτέλ των Σερών και θα υποδεχτούμε τους διαιτητές. Θα πάτε 300 Αριανοί και 5.000 Παοξίδες. Θα υποστηρίζουν τον Πασεραϊκό. Ωραία, τον Άρη. Πάντως μην παίξουν το τελικό στο Καφτατζόγλιο, γιατί είναι το γήπεδο του συγγενεί και έχουν να κερδίσουν από τότε που ο Φούναρης έκαμε καμάκι στη Τζιμισκή. Όπως το είπες, στοιχειωμένο είναι εκείνο. Στοιχειωμένο είναι. Είναι ο συγγενής. Εγώ λέω ότι στο Καφτατζόγλιο αυτοί το παίρνουν. Εσείς το χάσατε τότε με τον.
Με το Ζεγκούρα. Γνωστά είναι αυτά, ρε, καλημέρα. Πάμε γρήγορα στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Βλέπω μια στεναγόρια στου Αριανού. Μια ζήλια. Έτσι λε, ζει. Ναι. Έλα, λε. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Πρόεδρο από γεννητό. Έλα, ρε, Μιχάλη. Τι λέει, καλά. Καλά, ρε, φίλε. Γιατί έχει αυτά τα μούτρα, ρε, φίλε. Παοξή είναι, χαρά τα μούτρα του. Παοξή είναι, αναμενόμενο ήταν. Αναμενόμενο ήταν. Σιγά, ρε, Μπαρτσελόνα που ήταν αναμενόμενο. Πώς ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, όλοι λέγατε ένα γκολ θα το φάμε και ένα γκολ θα το φάμε. Και δεν μπορούμε να κρατήσουμε και ένα γκολ θα το φάμε. Που λογικά τα λέγατε. Γιατί ένα γκολ έπρεπε να το φάτε. Ποιο θα έχει το πρόβλημα να κουτίσει την κοκκινή κάρτα. Ορίστε. Ποιο θα έχει το πρόβλημα να κουτίσει την κοκκινή κάρτα. Το αριστερό μπακ. Ναι, το αριστερό μπακ. Περίπου 4-5 φάσεις πριν είχε κάνει ένα φάουλ πάνω στο λεωμάτο. Και δεν είχε δεχτεί δεύτερη κίτρινη, να το θυμάσαι. Είχε μείνει μόνο στην υπόδειξη, κύριο Σκύβο. Ο Μάτο πόσε κάρτε έπρεπε να πάρει. Μα σου λέω ραπ. Όχι, από την αρχή του παιχνιδιού. Ωραία. Άμα είναι να το πάμε την αρχή, από αρχή, από αρχή, εσύ ξεκίνησε και λε ότι στην φάση πριν από το μαρκάρισμα που δέχτηκε ο Μάτο, έπρεπε να δεχτεί κόκκινη ο Μάτο. Ωραία. Προηγείται δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μάτο, την οποία αγνοεί. Ωραία, ο ναι. Και εγώ σου λέω ότι από εκείνη τη δεύτερη κίτρινη προηγείται μία άλλη που του χαρίζεται. Του αριστερού μπακ του Παναθηναϊκού, που διαφεύγει το όνομά του. Θες να μου πεις ότι έχετε παράπονα από τον Κίζα. Δεν θέλω να σου πω ότι έχουμε παράπονα από τον Κίζα, αλλά δεν μπορούν να έχουν και άλλοι παράπονα. Αυτό λέει, να μην έχουν άλλοι παράπονα. Ναι. Αντί για 75-25, 70-30. Νομίζω το βίντεο, αν το βάλει να παίξει, λέει από μόνο του. Τον θες τώρα στο τελικό τον Κίζα, ναι ή όχι. Εγώ θέλω την ΑΕΚ, τον τελικό, να τη σκίσω. Εσύ θες Κίζα τώρα ή θες. Ποιον θες, κάνα κουμπάκι. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ και Σιδηρόπουλο να παίξω. Α, και Σιδηρόπουλο ή Γκίζα δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ξέρεις τι, παπά θέλω. Παπά θέλω τον τελικό. Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Κύπρο θα τον πάρει έτσι πως έγινε τα πράγματα. Όχι από δεν ξέρω. Λόγω τη δόση του Ιβάν, εγώ τον είδα πολύ μισθό. Τη φοβάμαι την ΑΕΚ. Τη φοβάσαι τώρα, εντάξει, τη φοβάσαι. Τελικό είναι. Πάντως θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με το ΡΑΠ σε αυτό που λέει ότι ο Μελισάν δεν σπάει ευρώ. Ναι. Είναι πολύ σπάγκο βέβαια. Και η ΑΕΚ φοβάται τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν νομίζει ότι φοβάται τον ΠΑΟΚ, γιατί ας πούμε έχει... αν γίνει ειδικά ο τελικός στην Αθήνα, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το πρόβλημα που όταν περνάει το Τέμπι χάνεται. Ρε, εσύ μπορείς να έχεις την ίδια τύχη σήμερα στο τελικό. Δεν θα φοβάσαι τίποτα. Την ίδια τύχη να έχεις όμως. Αν δεν είχαμε την ίδια τύχη. Την ίδια τύχη να έχεις το τελικό. Αν είχαμε την ίδια τύχη, θα σηκώναμε και γύρω πάλι. Έτσι, όλα τα δικά σου να γράφουν και τον Αλληνό να πηγαίνουν την ανικανότητα, την ανικανότητα των τελειωμάτων των αντιπάλων τη μεταφράζεται σε τύχη εσείς. Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα ο Κλωναρίδης τώρα δεν ήταν και ποτέ κανένας ποιοτικός. Ή την ικανότητα του γλύκου, την εκπαίδευση του γλύκου στο ανάποδο βήμα που κάνει την απόκρουση της χρονιάς, γιατί ο γλύκος πέρσι κάνει την απόκρουση της χρονιάς και σε βγάζει πρώτα στα play-off. Και σήμερα κάνει την απόκρουση της χρονιάς και σε πάει τελικό. Και τα χαϊβάνια υπαοξίδες βρίζουν το γλύκο. Μιλάμε για μεγάλα χαϊβάνια. Εντάξει, τώρα είναι τύχη αυτό που έγινε. Η γενική του εικόνα κάτω από τα δοκάρια είναι πάρα πολύ καλή. Μια χαρά είναι ο γλύκος. Σας λέω εδώ και 5 μήνες, πέστε μου ένα τερματοφύλακα που είχατε καλύτερο από το γλύκο εδώ και 100 χρόνια. Και δεν μου λέτε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε. Χακόμπο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Θέλω να βγει ο Αεξής από Καστοριά να μου πει ότι θέλει ξανά τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Μου άρεσαν οι δηλώσεις του Ιβάν, λέω 339, και ανέφερε και τον Ηρακλάκο που βρίσαν τη μητέρα του Ιβάν. Κατέστρεψε την ομαδούλα των κομπλεξικών και στείλ του στα Τάρταρα. Και όπως είπε το λιμάνι, χορηγός του ΠΑΟΚ και νέο γήπεδο γλέντατος Ιβάν χωρίς άλλο. Τι λέει ρε παιδί. Χωρίς άλλο, άνευση έλου. Κοίταξε. Τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι που παίρνει Πίγασους, Μίγασους κτλ. Δεν πάρει πρωτάθλημα, θα είναι αποτυχία. Κάτσα πάρουμε το κύπελο τώρα, σε λέει ρε. Περίμενε. Το πήρε το κύπελο. Το πήρε, και εγώ το δεδομένο το έχω. Το πήρε το κύπελο, για μένα. Αυτές τις δηλώσεις, μισή ώρα που έχεις τις κάμερες, χτενισμένο, άλλη... μουσί, έτοιμος. Πάει με άλλη αύρα. Είδες, χτενισμένο, έτοιμος. Πάει με άλλη αύρα ο Ιβάν. Και το καλό είναι, το τρομερό είναι, ότι τον αγάπησαν οι παοξίδες. Ιβάν, στην κερκίδα φώναζε σήμερα. Για να αγαπήσουν οι παοξίδες τον Ιβάν, έπρεπε να πάρει τους διαιτητές μαζί του. Αλλιώς με τις πληρωμές και με το κυπαρλίκι δεν. Δεν φώναζαν τόσο καιρό. 50 ρίσια διαιτησία θέλω και να δεις τι θα σε κάνω. Ναι. 70 ρίσια ρε σε διαιτητή. Φώναξαν Ιβάν. Πάμε γραμμή. Ιβάν, ολέ, ολέ, ολέ. Πρώτη φορά. 5 χρόνια είναι ο άνθρωπος. Και πρώτη φορά έβγαλε ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ΑΣ ΠΑΟΚ συμπαράσταση ανακοίνωση για τον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια. Μάλιστα. Ορίστε. Καλημέρα. Επόμενο, ναι. Καλημέρα σας. Ορίστε, ορίστε. Πολύ καλημέρα σας. Σειρά μου είναι. Ναι, σειρά σας. Όλη δικιά σας. Ναι. Μπράβο, να είστε καλά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός από Νάουσα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καταρχήν, ο Παναθηναϊκός στον παιχνίδι το έχασε για δύο λόγους. Από ποδοσφαιρική αφέλεια. Το κυριότερο από όλα, από ποδοσφαιρική αφέλεια. Κάντε μια ανάλυση λίγο αυτό. Κάτω μια ανάλυση. Η ποδοσφαιρική αφέλεια κατά, κατά το ίμιση το έκανες. Η φάση από το φάουλ που για μένα κατά εμένα δεν υπάρχει φάουλ. Είναι η ποδοσφαιρική αφέλεια του Μολιάδου. Βέβαια. Καθαρά. Δεν υπάρχει λόγος να τον ακουμπήσεις εκεί πέρα τον παίκτη. Ίσα-ίσα το έχεις. Είναι ακίνδυνος. Μπράβο, έχεις μια επαφή ίσα-ίσα για να μην σου πει. Είναι σαν να βάζεις προφυλακτικό σε γέρο μετά από εγχείρηση προστάτη. Τζάμπα λεφτά δίνεις στο περίπτερο. Και άλλη μια χαρακτηριστική φάση η οποία είναι σε αυτό που λέω το αποδεικνύει είναι η κόκκινη κάρτα. Για μένα Ρατόπουλε κόκκινη κάρτα δεν υπάρχει. Η κόκκινη κάρτα βγαίνει από τον τρόπο που πηγαίνει ο παίκτης στον αντίπαλό του. Και όχι γιατί τον χτύπησε ή έκανε κάτι παραπάνω. Στη δικιά μου γνώμη είναι αυτή. Έδωσε δικαίωμα. Ναι. Αυτό λέω και εγώ, ότι έδωσε το δικαίωμα με τον τρόπο. Όταν ο διαιτητής σφυρίζει, ξέρεις κάτι, και ο Σιδηρόπουλος στη λεωφόρο, αν ο ΠΑΟΚ τράβαγε, θα τον έδινε. Δεν έδωσε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ δεν τράβηξε και δεν μπόρεσε ο Σιδηρόπουλος, εκτέθηκε. Δύο πέναλτι δεν έδωσε τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο. Λοιπόν, και ένα στον ΠΑΟΚ, 2-1 τα πέναλτι, με το χέρι του. Δεν με ενδιαφέρει και με το πρώτο το παιχνίδι ήταν το πρώτο παιχνίδι καλώς έγινε ότι έγινε και το ότι μπήκε ο Σιδηρόπουλος μέσα εκεί και μαγιά του ΠΑΟΚ ήταν. Έτσι, γιατί μπορούσε να μπει κάποιος άλλος διαιτητής και να είχαμε άλλα πράγματα. Βεβαίως. Μπράβο. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Εγώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και δύο πράγματα, κάποια πράγματα. Είσαι η μόνη εκπομπή η οποία βγαίνει και λέει ότι ο Παναθηναϊκός στην ουσία σφάχτηκε. Γιατί από την ώρα που τελειώσει το παιχνίδι, έχω λόγο καταγωγής. Έχω μιλήσει με άπειρους παοξίδες. Όλοι τους το παίζουν τρελίτσα. Φίλε, κοίταξε να δεις. Αυτό όμως εγώ το περνάω στα θετικά του ΠΑΟΚ, όχι στα αρνητικά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι παοξίδες που λένε καλά, εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλετε. Καθίστε τέταρτοι. Καθίστε άτιτλοι. Μη θέλετε. Όλοι θέλουν. Όλοι θέλουν. Όλοι θέλουν. Αυτό είναι έργο δουλειάς. Δεν μπορεί να είσαι ο διαιτητής και να σε σεβαστεί. Εάν δεν το δουλέψεις στο παρασκήνιο το έργο. Και ο ναι. ΠΑΟΚ για να γίνει μεγάλος, σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι προσεκτικός. Και είναι χαροποιείται ο ΠΑΟΞής όταν βλέπει ότι ο Κίζας τον σέβεται, τον παίζει και του δίνει και ψίχουλα παραπάνω που θα του δώσει και 5 φάουλ παραπάνω. Δεν είναι καλά κακό αυτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί η ομάδα να τραβάει, να έχει και ομάδα. Όλα καλά, κάνει ο Παοκτσής. Καλά κάνει ο Παοκτσής και φέρεται όπως φέρεται. Φυσικά. Τώρα. Αλλά και εγώ όμως από τη δικιά μου την πλευρά πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα ότι σε περίπτωση που γυρίσει η κατάσταση, γιατί και εγώ το πιστεύω ότι θα είναι πρόχειρη η κατάσταση αυτή, όταν ξαναδώ ματωμένα πρωτοσέλιδα και χατζάρες και μαχαίρια και χίλια δυο, να τους κάνω και εγώ τον αναλόγο. Εγώ σαν Ραπτόπουλος έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Μου λένε δεν υποστηρίζει τη Μακεδονία, όχι λέω δεν υποστηρίζω τη Μακεδονία ούτε την Άρτα.
Εγώ είμαι με τον ισχυρό. Αυτό είναι η ζωή. Τελείωσε. Αυτή, αν στην πόλη μου γίνουν ισχυροί ποδοσφαιρικά και εξαγωνιστικά οι ομάδες, δεν θα έχω να πω τίποτα κακό. Θα το αναφέρω σαν θετικό γεγονός. Ωραία. Δεν μου λες να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση. Παρακαλώ. Τη φάση με το Βαρέλα, γιατί δεν την αναφέρει κανένας. Για να βοήθησε με. Λοιπόν, φεύγει. Πάει να βγει ο Μπέρκ και του κρατάει από το λαιμό ο Βαρέλα. Και τον Μπράβο, αυτό ακριβώς. Όχι, τον κρατάει από το λαιμό, από το καρύδι τον ζωτήρα. Το καρύδι, ναι, με δύο δάχτυλα από το καρύδι, το σφίγγει κανονικά. Σε επανάληψη. Με δύο δάχτυλα. Εκείνο και τι είναι, κόκκινη κάρτα δεν είναι, ρε φίλε. Εντάξει, ό,τι και να είναι, φεύγει μόνο του με την αιστεία, δεν ξέρω, είναι κόκκινη, πάντως κάτι πρέπει να δώσει εκεί. Κάτι πρέπει να δώσει. Ποδοσφαιρικά, ναι, δεν ξέρω τώρα, ήταν πριν την μεγάλη περιοχή. Μετά πάντως έφυγε. Και άμα φύγει. Ναι. Εσύ πιστεύει ότι. Άμα χώνατε, το κάνατε 1-1 το μάτς. Ναι. Όχι 0-1, εγώ σου λέω το κάνατε 1-1. Θα μπορούσε ο Κίζας να το κάνει 4-1. Όχι φίλε, το παιχνίδι έπρεπε να γίνει 2-2 το παραμύθι. Φταίσαι εσύ φίλε, δεν φταίει ο Κίζας. Ο Κίζας του δώσε στοιχείο. Δεν διαφωνώ σε αυτό που μου λες. Άλλο είναι το πρώτο θέμα. Άλλο είναι το θέμα. Ότι άλλο πράγμα είναι το τι έγινε στην πραγματικότητα. Γιατί κανένα δεν μπορεί να αναιρέσει την πραγματικότητα ότι στην ουσία ο Παναθηναϊκός φάχτηκε. Άσχετα αν γίνεται καλός ή κακός, έτσι. Και εγώ συμφωνώ ότι με τον ισχυρό θα πας και όλα αυτά όσα λες είναι όντως σωστά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός καλός ή κακός φάχτηκε. Δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε. Το να φτάσει ο Παναθηναϊκός να σφάζεται από τον ΠΑΟΚ σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο παράγοντα. Όχι, είναι κατάντια για μένα σαν Παναθηναϊκό. Είναι κατάντια για τον Παναθηναϊκό. Να τρώει τραμπούκο διαιτητικό και δηλώνει διοικητική ανυπαρξία. Και πολύ παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός είναι σε ανυπαρξία εδώ και πολλά χρόνια λόγω πολλών καταστάσεων και πολλών παθογενειών που υπάρχουν. Να μην βγαίνει ο Αλαφούζος να δικαιολογείται για τον Κίζα. Να μην βγαίνει ο Αλαφούζος να δικαιολογείται για τον Κίζα και να ρίχνει άλοθη όπως ρίχναμε άλοθη εμείς τόσα χρόνια για την ανυπαρξία μας. Αυτό το απαντώ. Να σε καλά. Για ποιον Αλαφούζο. Αλαφούζο, αυτό σου απαντάω. Εγώ στην πόλη μου του τυχώθηκα και είπα ότι για την ανυπαρξία σας βρίσκεται άλοθη. Τα ίδια λέω και στον Παναθηναϊκό. Είστε ανύπαρκτοι και ψάχνετε άλοθη. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλησπέρα. Δηλαδή στην πόλη μου τραβάω αυτό το κουπί και δεν θα το πω εσένα που είσαι 500 χιλιόμετρα μακριά. Είσαι ανύπαρκτος. Για το survivor είσαι. Να βάλεις τον Τσου Γιάνγκ Χαφ. Πώς το λένε. Ωρέστη Τσάνγκ. Ωρέστη Τσάνγκ. Τσουν Χιάχ. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Έχουν να δεις τώρα. Φέρε και το Σπαλιάρα, κάτι φέρε. Αυτό έλειπε να ακούνε και στην Κηφισιά Καζαντζίδη. Φέρε έστω το χούτο παλέμαχο. Βάλ τον Χαφ, κάνε κάτι. Έλα. Πάμε, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Έλα, γεια σου, Στέφανε, γεια σου, Κωστή. Και ωραία τούμπα σήμερα. Σχολίασε τη σημερινή τούμπα που έτριζε. Και δεν κόλωσε ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε. Σταμάτα, βρε Σαλιάρη, σταμάτα. Λοιπόν, πήγαν τα πατράκια και μείναν τα μπουβάλια τώρα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Τώρα θα γίνει σφαγή του κόκορα τώρα. Μακάρι. Να με λοιπόν. Και να φάω κανένα φτερούγα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, βλέπω το πολύ. Βλέπω μια αλαζονία στους παοκτήτες και αυτό θα του βγει σε κακό να. Όχι, ρε, χαίρονται. Νιώθουν, έχουν καλή ψυχολογία. Εβδομάδα, δεν θα τους αφήσουμε να έχουν καλή ψυχολογία. Μπάλα παίξαν δεύτερο ημίχρονο, πολύ ωραία. Εγώ βλέπω πιο πολύ χαρήκανε για το εξαγωνιστικό παρά για το 4-0. Για τα σημάδια τα επόμενα. Τώρα όμως το τελικό τα πράγματα, τα γράμματα θα είναι αλλιώς τώρα. Δεν το ξέρουμε. Δεν θα υπάρχει Κίζα να σφυρίζει 70-30. Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος. Κοιτάξτε όμως, σπάνια σε τελικούς. Άκου να δεις. Ναι. Έχεις δει εσύ σε τελικό, αν εξαιρέσεις του Μανιάτη τον πέναλτι. Ναι. Εκείνη τη σφαγή της Τρίπολης. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δει εσύ, εγώ τουλάχιστον από παιδάκι, τον πρώτο τελικό κυπέλλου που παρακολούθησα, παιδάκι, ήταν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0 το 78. Ναι, απλά, έκτοτε ναι. Έχω παρακολουθήσει όλους τους τελικούς κυπέλλου. Όλους. Εγώ το ίδιο. Δεν θυμάμαι σε τελικό κυπέλλου να ξέφυγε η διαιτησία. Όχι, δεν ξεφεύγει με τίποτα. Ακόμα και τα χρόνια που ο Κόκαλης με τον Καγκάτσι και τον Βίκτορα τον Μητρόπουλο πηδάγανε τον κόσμο και τον Θωμά, στο κύπελο υπήρχε ομερτά. Α, μπράβο, σωστά. Σωστά υπήρχε μιλά. Μια, έτσι πώς το λένε ρε παιδί μου, αυτή ότι ο Κασναφέρης ήταν 80-20 τον Ολυμπιακό. Τα τσατσάκι του συστήματος τότε. Ναι, ο Κασναφέρης. Στους τελικούς και στους ημιτελικούς και σε αυτά, επειδή ήταν καλός διαιτητής, έπαιζε 50-50 και ήταν πολύ καλός ο Κασναφέρης. Αλλά επειδή ήταν τότε στο σύστημα,
βάραγε τον Κόκαλη. Βοηθούσε τον Κόκαλη. Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα. Στο κύπελο όμως, ναι, τώρα τι θα γίνει. Τι βλέπει. Τώρα πιστεύω ότι. Όχι, διαιτητή όφη δεν θα είναι 50-50, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το παίρνει να κάνει αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αλλιώς. Αλλά να το πάμε, ας το πάω εγώ λίγο αγωνιστικά τώρα, έτσι. Για πάμε. Παίρνω τον άξονα, του άξονε και συγκρίνω και βλέπω. Η ΑΕΚ έχει Τσιγκρίσκι Βράνιε, Σιμόε Γιώχανσον και Μάνταλο Αραούχο. Ναι. Έτσι, ο άξονα τη ΑΕΚ. Πε μου εσύ τώρα τον άξονα του ΠΑΟΚ απέναντι σε τον άξονα. Ωραία. Κρέσπο Βαρέλα, η Κρέσπο Μαλεζά, Κάνια, Τζίμιροτ, Σάκοφ, η Οάρντα, η Μπίζεσβαρ. Και φόρ, ο Μπρίγιοβιτ, ο ανέτοιμο. Ο Μπρίγιοβιτ, ο τελικό, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ, θα έλεγα. Θέλω να γίνει 30 Μαΐου. Δηλαδή δεν με βολεύει για το φόρ μου εμένα να πάω 6 Μαΐου. Μα το παιδί δεν μπορεί να πηδήξει βρεμένη εφημερίδα. Είναι ανέτοιμος. Τον είδα εγώ. Ναι, και ο Μπίζεσβαρ σήμερα έκανε πάρτι, έτσι. Ο Μπίζεσβαρ μπήκε ξεκούραστος σε χαφ που λείπανε, είχε το Ζέκα απέναντί του. Έλειπε ο Ζέκα. Και επίσης ο ρόλος που τον έβαλε ο Ίβιτς εκεί, ο Τουταχαρμόν. Δεν είναι ο παλιός ρόλος που εγώ φώναζα από εδώ και έλεγα ρε Ίβιτς, μην αφήνεις τον Μπίζεσβαρ από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ να κατεβάζει την μπάλα, γιατί παίζει απατεωνίστικο ποδόσφαιρο. Βρες του μια κατάσταση να είναι κοντά στην περιοχή και επειδή δεν την πατάει, τουλάχιστον ξεκούραστος να μου δίνει τις ασίστ. Ο Μπίζεσβαρ είναι ο μεγαλύτερος ασισταδόρος του ελληνικού πρωταθλήματος. Τι φορτούνιδε, τι μάνταλ και κλάι μάιν. Ξεκούραστο. Κοντά στην περιοχή. Ναι, αλλά όταν θα έχει το Σιμόε σαν στα πόδι πάνω του θα μπορεί να τα κάνει. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν είχε το Ζέκα σήμερα. Δεν είχε το Ζέκα σήμερα. Δεν είχε σκυλή στο φράχτη κοντά σήμερα. Γι' αυτό πήγαινε στο φράχτη. Κάποια στιγμή την εικόνα είναι μόνο του ο Μπίζεσβαρ. Στα 8 μέτρα είναι ο τελευταίο, ο πιο κοντινό παίκτη του Παναθηναϊκού. Και του λέει του οτομάτου, δώστε μου! Ήταν 5 μέτρα στην περιοχή, δώστε μου! Δεν του τη δίνει. Δηλαδή σου λέει, δώστε μου την μπάλα, δεν με μαρκάρει κανένα. Πάπε ο Κουτρουμπή, το Κουτρουμπή θα του φύγω. Και τώρα εσύ πε μου τώρα, εσύ με αυτή την άμυνα τη Εβραίνη, το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Ναι. Ποιο θα κρατήσει τον Αραούχο, τον Βάργα και τον Μάνταλο τη ΑΕΚ μπροστά. Ναι. Αυτή η άμυνα σήμερα που ήταν τρικυμία στο κρανίο. Στο πρώτο μήνα ήταν και 3 γκολ. Ναι, αλλά μην ξεχνά ότι με την ΑΕΚ ξεκινά από το 0. Δεν ξεκινά από το μείον 2. Σωστά. Αυτή είναι μια παράμετρο η οποία σήμερα δικαιολογείται εν μέρη αυτό το ρίσκο που πήρε ο ΠΑΟΚ. Δικαιολογείται. Σου λέει θα τα παίξω όλα για όλα. Με κολόβαρδο, τυχερό, δεν θα το φάω. Τι θα κάνει. Πώ να παίξει. Όπω ο Λεμονή πήγε 4-5-1 σφιχτό με 3 αμυντικά χαφ και τελείωσε με 3 αμυντικά χαφ. Και δεν έκανε ένα ρίσκο, να χτυπήσει που χεστήκαν οι αεξίδες τον Ολυμπιακό και δεν ρίσκαρε. Εγώ πάντως φίλε θα ξεκινούσα το κάτσε με το Τσίμιροτ μέσα σε κοντή τριάδα μπροστινών έναντι, σε γρήγορους και δεν θα έβαζα ψηλή άμυνα. Θα έβαζα κάτι Τσίμιροτ σίγουρα κόφτηση εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει να κάνει κατακτητικό ποδόσφαιρο στο τελικό. Θα πρέπει να πάει λαού, να το πάει στο 0-0. Παράταση, πέναλτι, μόνο έτσι θα μπορούσε να το πάρει. Αναγκαστικά θα πάει να παίξει κατακτητικά γιατί έχει σέντερ φορ πρίγιο. Τι να κάνει τώρα. Στην κόντρα θα το πάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Οι άλλοι έχουν το διάβολο μπροστά, είναι ο διάβολο. Διάβολο είναι, αλλά παίξε με εξάρια διαβόλου και εσύ. Βάλε διαβόλου μέσα εξάρια. Μην πάει ψηλά εξάρια. Τώρα, άμα βάζει τον Βαρέλα πάνω στον Αραούχο. Εντάξει, βάλε κρέσπο μαλεζάκι πέρα και κάτσε να ντουμπλάρει εκεί πίσω. Πολύ δύσκολο. Το κάτσε τώρα έχει κάτι. Μαλωμένο είναι, ξέρω εγώ τι έχει κάνει τώρα. Δεν ούτε 18 θα τον είχε σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Τα προσωπικά του εκεί. Χαμηλά την μπάλα. Γιατί... Σέρβοι με Αλβανοί κάνουν μουντσούδε εκεί πέρα. Κατσούφιδε είναι. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ρατσιστικό λίγο. Πάνε, βάλε ένα Σέρβο Αλβανό στο ίδιο δωμάτιο και ρίξει μια μπριζόλα μέσα. Το πρωί θα υπάρχει μπριζόλα κανένα από του δυο. Ναι, φίλε. Έτσι είναι απλά τα πράγματα. Τον άνθρωπο. Γεια σου, φίλε. Εγώ σήμερα πάντως χαίρομαι με ό,τι έγινε στην Τούμπα. Λέω 3-0-39. Γιατί έχει σκυλιάσει όλη η Αθήνα με τον ΠΑΟΚ. Αεξίδες, Γάβρη και Παναθηναϊκή. Σκάσανε, σούζει ο ΠΑΟΚ, Αθηνέζη. Και ο 3-53 σωστά λέει ότι η σημερινή Τούμπα έτριζε και δεν κόλωσε ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπάλα. Ναι. Γιατί σήμερα στην Τούμπα γύρω-γύρω δεν μπεκρουλιάζατε. Όχι. Και δεν είχε και σερβιέτα πολύ. Και όπως μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος από τη Λαμπράκη που έχει τον Μπακάλικο,
Γλυκό αγόρι μου λέει. Είχα δίκιο τελικά για έδρα με κόσμο και χωρίς σερβιέτα. Φιλιά. Είχε πολύ επαρχία γι' αυτό. Πάρα πολύ επαρχία Κώστα. Το αμάξι σήμερα γινόταν διαχώριστο από ξένα νούμερα. Και ραπτό.gr, έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Ο κομμουνιστής. Να, στο ναι. Δρόμο ήταν ναι. Ένα αμάξι με πέντε υπαοξίδες. Σταμάτησαν, χαιρετηθήκαμε. Πού πάτε, Βολιώτες. Τέσσερα αδέρφια ήταν, στρατιωτικός οδηγός. Πολύ. Είχε πολύ περιφέρεια. Είχε περιφέρεια. Κατερίνη, Βέρεια, Έδεσα, έχει πλακώσει, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν είχαν σουρουμένοι. Ήταν τα παιδιά για να οδηγήσουν. Γι' αυτό δεν είχε τέτοια πράγματα. Πάμε, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Καλώς τον. Έλα. Έλα. Ακούγομαι. Καθαρότατα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία. Το ένα είναι η δυναμικότητα των ομάδων. Πού πάτε ρε κλεφτόπουλα Παναθηναϊκή να παίξετε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα ρόστερ 20 παικτών και εσείς είστε 11 και κουτσή Μαρία. Μπράβο. Ωραίο. Λοιπόν. Καλό. Σωστό. Ναι. Η ξεφτύλα η μεγάλη, ξέρετε πότε θα γινότανε. Αν πηγαίνανε σε παράταση. Να ήταν 2-0 που το έπαιξα εγώ σκόρ. 2-0 να πηγαίνανε στην παράταση και θα έπρεπε να τους δώσουν από μια πατερίτσα όλους. Να στέκονται μέσα στο γήπεδο. Α, και μια μπουκάλα οξυγόνου στην πλάτη. Άρα ο Παναθηναϊκός που βγήκε, σωστά το είδε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να πάει φυσικά το παιδί στην παράταση. Δεν αδικούμε τον Ουζουνίδη, βέβαια. Ναι, να πάει στον γκολ. Από την αρχή φαινόταν ο Ουζουνίδη λοιπόν, να βάλει γκολ. Λοιπόν, ναι. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα της διαιτησίας, ρε παιδιά. Κάθεστε και συζητάτε τι έκανε ο τέτοιος, τι έκανε στην τάδε φάση. Και δεν θυμάστε αυτό το επέσχυντο ΠΟΚ το οποίο. Ήλεγχε επί σειρά δεκαετιών. Άσε να το ελέγξει εσύ τώρα να μπορέσει. Όταν ο Τζανετής, ο Μαρόπουλος, οι παράγοντες της ΑΕΚ, ο Μέρμιγκας. Πού το θυμίζει. Κάνανε. Του θυμάμαι, είμαι 75 χρονών και βλέπω. 75 χρόνια ποδόσφαιρο. Σα 40 ακούγεις. Ρε σκύλε, 30 ακούγεις. 75 χρόνια ποδόσφαιρο. Τι φωνή, λοιπόν, να πάω ύστερα στην παράγκα του Ολυμπιακού. Να πάω ύστερα στο στοιχειωμένο το ΔΕΔΕ του Παναθηναϊκού. Να θυμηθώ το Ματζαβελάκι όταν κατέβαινε αυτός με τη βαλίτσα και με το τσίτσι το διαιτητή και από πίσω η Παναθηναϊκή. Κουρτζίδης, Αλόπης, Πανάκης, Πετρόπουλος και Σία. Παπατονίου. Γιατί δεν τους τα θυμίζετε. Γιατί ρε φίλε τους... αυτά πρέπει να περάσουν και να λένε αυτοί για μας. Να τους πείτε ρε λαδωμένοι ποντικοί που είστε από πάνω μέχρι κάτω λάδι. Μιλάτε εσείς για διαιτησία. Με το σκύλο το μάμα. Ωραίος. Λοιπόν εδώ με τα πεντάρι. Άντε γεια σου, σε ευχαριστώ. Αυτή λοιπόν θα πρέπει από τώρα και στο εξής να κάνει ο ΠΑΟΚ κάτι και να λένε για τον Κίζα, για τον Σιδηρόπουλο. Να θυμούνται μετά από 10 χρόνια. Ναι. Αυτή είναι επιτυχία στην Ελλάδα. Αλλά να συνεχιστεί για 10 χρόνια αυτό τώρα. Ναι, πρέπει. Για να πεις ότι πήρες, έγινες γαμπρός. Καλημέρα. Πάμε. Ναι. Έλα. Καλώς το. Ναι. Έλα, ράπ, εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Ολόκληρος. Καλησπέρα. Καλώς το. Συνονόματος Παοξής. Καλώς το. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς είδες την επιλογή του Ίβιτς να αφήσει μέσα το Βαρέλα, βασικά να κρατήσει έξω το Μαλεζά και να αφήσει μέσα το Βαρέλα. Μεγάλο ρίσκο. Μεγάλο ρίσκο, ε. Ναι. Και μεγάλο λάθος πήγε να γίνει στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είχε ρίσκο, είναι πονηρός ο Σέρβος, ήξερε ότι θα παίξει Κίζας. Ναι, όμως ο Μπέρκ βγήκε στην πλάτη του πάνω από 45. Τον επέτρεψε τον Βαρέλα να παίξει ξύλο διαιτητής. Αυτό μην το ξεχνάς. Δεν πρόλαβε για να βγει. Έπεσε Μπουνίδη στα πλευρά. Όπως ο Ντακώστα με τον Ποτία είχαν τρίτο στόπερ τον επόπτη. Μπράβο. Έτσι ο Βαρέλα είχε βοήθεια από τον Κίζα σήμερα. Αλλά και από την άλλη μεριά υπήρχαν τουμπλαρίσματα να δικαιώσουμε τον Ίβιτς. Είχε πάντα από την πλευρά που έπαιζε ο. Πώς το λένε, από την πλευρά που έπαιζε ο Μπέρκ, πάντα είχε κολλητό ένα μπακ ακόμα. Για παράδειγμα, όταν έβγαινε μια επίθεση προς τα δεξιά, ο Λέοβατς. Τον εξτρέμ τον άφηνε. Χέστηκε για τον εξτρέμ το Βηγιαφάνες. Πήγαινε και κολούσε στο Βαρέλα κοντά και πήγαινε στον Μπέρκ κοντά. Σου λέει ο Βηγιαφάνες το πολύ πολύ να κάνει καμιά σεντρούλα. Της πλάκας πεκτάκος είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο το παιχνίδι το αμυντικό του ΠΑΟΚ αναλώθηκε πάνω στον Μπέρκ και βγήκαν οι άλλοι και κάναν τις ευκαιρίες οι άλλοι και δικαιώθηκε ο Ίβιτς γιατί σου λέει εγώ πρόσεξα αυτόν. Αυτός δεν θέλω να μου κάνει τις τελικές. Οι άλλοι ας κάνουν άμα το φάω τον άλλον τι να κάνω. Κατάλαβες. Α, κατάλαβα, ναι. Εν τω μεταξύ σήμερα
μου στείλανε μήνυμα άτομα που έχω να μιλήσω μαζί τους πάνω από μια πενταετία για να μου πούν όλοι για το πόσο κακή ήταν η διαιτησία. Σιγά. Εσύ σαν ραπ, πώς το βλέπεις, πώς την είδες τη διαιτησία σήμερα? Πανέξυπνο. Βαρέθηκα να σ' ακούω να κλαίνε. Έπαιξε έδρα μια χαρά. Α, έπαιξε έδρα μια χαρά. Έπαιξε έδρα μια χαρά, αλλά το μεγάλο λάθος δεν το έκανε ο Κίζας. Δηλαδή, χοντρή φάση ο Κίζας δεν άφησε. Δηλαδή, λίγο στο πειθαρχικό έπαιξε ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το φάουλ το φάουλ του ΠΑΟΚ στο πρώτο γκολ. Είναι, βάζει τα χέρια του Μολέτο πάνω στον στον Μπρίγκοβιτς. Ναι, και αν είναι μπούφος ο Μολέτο, δεν φταίει ο Κίζας γι' αυτό. Ο Κίζας λίγο στην κάρτα ήταν αυστηρός, εκείνο είναι. Ούτε πέναλτι είναι αυτό που ζητάει. Ούτε πέναλτι είναι αυτό που ζητάει ο Κλωναρίδης. Κάποιες κάρτες, κάποια φάουλ, τα έπαιξε τα φάουλ 70-30 υπέρ του ΠΑΟΚ. Αυτό έκανε ο Κίζας. Δεν είχε καμιά χοντρή φάση να πεις, δεν έδωσε πέναλτι, το offside το άφησε κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι οι Αθηναίοι τώρα που ακούω κάτι κολοδιαιτητάκια και κάτι ακρίδες, κάτι αυτούς που κάνανε εγκλήματα, το βγάλανε τον Κίζα σφαγέα. Όχι. Στο πειθαρχικό έπαιξε ΠΑΟΚ. Ναι. Μπορούσε να δώσει και κόκκινη δεύτερη κίτρινη στο μάτι που δεν έδωσε. Εντάξει. Και καλά. Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός να ζητήσει πέναλτι. Σιγά, πέφτει μόνος του άλλος μέσα. Δεν τράβηξε δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Όλοι μου λένε για αυτή τη φάση. Όλοι μου λένε για το πέναλτι του Μπέρκεφ. Είναι δυνατόν τώρα να ζητάει ένας Βάζελος μέσα στην Τούμπα και ενώ έχει νικήσει 2-0 μέσα στην έδρα του να ζητάει τέτοιο πέναλτι? Δηλαδή, ό,τι δεν θα σου δώσει και σένα μέσα στο Καραϊσκάκι, το ίδιο πράγμα έγινε. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Είναι διαφορετικό. Είμαστε σε ημιτελικά. Δηλαδή. Τέλος πάντων, τις αλλαγές του Ίβιτς πώς τις είδες? Πες μου λίγο την πρώτη. Τον Ενρίκε. Η πρώτη δεν ήταν που έβγαλε τον. Που έβαλε τον Μπίσεσ Βαρ και έβγαλε τον Ουάρντα. Η πρώτη κίνηση διαλύει τα χαφ του Παναθηναϊκού στον άξονα. Και μετά τον Τζαλμά του Ενρίκε. Η δεύτερη τον Τζαλμά έπρεπε να τον πετάξει έξω γιατί η Τζαλμά. Τίποτα, ο Ενρίκε, τσαρχτήρης, τσαρλατάνος, στον ασμέναν, φασαρία, πιο πολύ παίκτης έδρας είναι ο Ενρίκε. Μόλις πήγε κίτρινη πάλι, ρε φίλε. Το Κάνιας, ο οποίος... Και τη φλέρταρε την κόκκινη ο Ενρίκε, πάλι, στην κερκίδα. Φλέρταρε και λίγο με την κόκκινη, με τη δεύτερη κίτρινη εκεί που κλώτησε την μπάλα στην κερκίδα. Είναι λίγο φελός ο Ενρίκε. Είναι λίγο φελός. Δεν για ξεκίνημα. Δεν είναι για ξεκίνημα. Τσαρλατάνος είναι. Αλλά σε πιο γρήγορο και κοντρολαρισμένο παίχτη πλέον. Σαλπικίδης ήξερε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Τι δουλειά έχει με αυτούς τους τσαρλατάνους τώρα. Σαλπικίδης δεν ήξερε να τριπλάρει, δεν ήξερε να τριπλάρει φέρετρο, αλλά είχε ποδοσφαιρική ευφυΐα. Είχε ποδοσφαιρική ευφυΐα. Ήταν έξυπνος. Και τα γκολ που έκανε χωνότανε κλάσματα του δευτερολέπτου μπροστά από τον αριστερό τον μπακ όταν έπαιζε δεξί εξτρέμ. Όταν έπαιζε δεύτερο center for σε κατακτητικό παιχνίδι ο αντίπαλος σε κόντρα εγώ, ήταν πάρα πολύ καλός. Γιατί ήταν μεγάλος αθλητής πρώτον και δεύτερον ήξερε ποδόσφαιρο. Από μυαλό φοβερός, κοντός, πανέξυπνος, από τεχνική πάρα πολύ μέτριος. Εάν είχε και την τρίπλα, θα έπαιζε στην Bayern Μονάχου. Κάπου αλλού θα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μεγάλος αθλητής ο Σάλπικ. Αυτός ήταν ο Σαλπικίδης. Ναι. Αν έκανε καριέρα ως μπάκος Αλπικίδης θα έπαιζε σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Είναι ύψος ρε, κοντός είναι. Εάν πήγαινε στην Βόλφσμπουργκ θα τον έβαζαν δεξί μπάκος. Ναι, γιατί, άσχημα. Ναι, δεν κάνει για άλλο. Ναι, για 3-5-2 κάνει για φουλ μπάκος Αλπικίδης. Μπράβο, μόνο εκεί. Θα φύγει με Λιτανίδη, θέλω να με πεις πώς βλέπεις τώρα. Θέλω να μου πεις αυτό το πράγμα. Εδώ θα φανεί του χρόνου το κρεσέντο τι θα πει. Η αρκούδα με το τίγρη τώρα θα παίξει. Εντάξει. Για να δούμε. Και δώσε μου μια πληροφορία. Πού στην κόβεις τώρα την κατάσταση με τον τελικό, σε ποιο γήπεδο βλέπεις να γίνεται? Κρήτη. Κατά την... Κρήτη δεν πιστεύω, δεν θα πάει κανένας. Θα πάνε στην Κρήτη, θα γίνει χαμός εκεί με αστυνομίες, με τέτοια, πώς θα ενέξουν τα πράγματα. Έλα, εξέχωρο κράτος είναι ο Ποιο ποιο είναι μεγάλο γήπεδο, καμιά στη Θεσσαλία, πόσο είναι το παθεσσαλικό, πόσο χωράει, χωράει τίποτα εκεί? Το βγάλανε ακατάλληλο. Μικρό, τέλος πάνω, φίλε. Εκεί αν σε πιάσει με όπλο αστυνομικός, μπορεί να σε κεράσει γλυκό. Εδώ μπορεί να σε πάρει. Λερατζάκι. Εντάξει, είναι άλλα γλυκέ. Πάμε ένα φίλο. Πάμε. Καλώς τον. Μάλιστα. Γεια σας, φίλε. Σήμερα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να κάνω κάποιες επισημάνσεις? Βεβαίως. Καταρχάς πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο φίλο που είπε χθες ότι πρέπει το γήπεδο να σκαφτεί από τη μια πλευρά. Θυμάσαι? Δεν ακούω. Δεν θυμάμαι.
πήρε ένα φίλο χθε και λέει πρέπει το γήπεδο από τη μια μεριά να το γύρουνε λίγο. Ναι. Αυτό πέτυχε γιατί έβαλε πρώτο γκολ ο ΠΑΟΚ στην ανηφόρα. Εκεί που μπορεί να γινόταν χαμός στο πρώτο ημίχρονο, το απέφυγε. Κόντρα στη ροή του μάτς. Έτσι. Τώρα, άλλη επισήμαση είναι ότι εκεί που πήγε να χαλάσει το μάτς, που κάνανε ντου οι δικοί μας παίκτες χωρίς λόγο και οι φύλαθλοι πετάξανε, εκεί μπορούσαν να καταστραφούν όλα. Ήταν ένα κομβικό σημείο και ξεπεράστηκε ανέμακτα. Τώρα από εκεί και πέρα φάνηκε ότι ο Παναθηναϊκός προπονητικά είναι μια κλάση επάνω και ο ΠΑΟΚ έχει ρόστερ. Αυτές οι λίγες επισημάσεις, διότι τίποτα δεν έγινε σήμερα. Σήμερα ήταν ένας πολύ καλός αγώνας, μια πολύ καλή γιορτή. Όσον αφορά για τη διαιτησία, ήταν όπως έπρεπε, Κωστή μου. Τι όπως έπρεπε? Όπως την θέλαμε. Όχι, όπως έπρεπε. Ξέρω τι λέω. Όπως έπρεπε. Δεν αδικήθηκε κανένας. Όπως έπρεπε ήταν η διαιτησία. Από εκεί και πέρα, ο τελικός... Δηλαδή στο Καραϊσκάκι υπά... τέτοια διαιτησία, άμα είχες κέντρο και τέσσερα, τι θα έλεγες? Όπως έπρεπε. Δεν τα έλεγες αυτά όμως. Όπως έπρεπε. Mm. Όσον αφορά για τελικούς που είπες, για τελικούς που οι διαιτητές δεν παίξανε καλά, υπήρχε ένας τελικός με τον Βαμβακούλα, με τον Βαβακόπουλο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που έγινε σφαγή του ΠΑΟΚ. Πότε έγινε αυτό? Νομίζω το 77. Πριν ήταν παραγωνα... ο Βαμβακόπουλος. Ποιος ήταν? Ήταν ο Πλατόπουλος. Πλατόπουλος, μπορεί ο Πλατόπουλος να έχει δίκιο. Θυμάσαι τότε που δεν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τα μετάλλια? Ναι. Απαγόρευσε ο Παντελάκης να πάρουν τα μετάλλια. Μπράβο. Εγώ άρχισα να βλέπω μπάλα από την επόμενη χρονιά, τον επόμενο τελικό. Τότε αυτό που λες εσύ ήταν 6 Τετάρτου που έπαιξε με την ΑΕΚ 2-0 που χάσαμε. Την προηγούμενη χρονιά με τον Πλατόπουλο. 6-5. 4-6, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, ήταν αυτός ο τελικός με την ΑΕΚ. Την προηγούμενη χρονιά με τον Πλατόπουλο είχε γίνει σφαγή. Το 2-1 λες με τον Πλατόπουλο. Μπράβο. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, είχε αποβάλει το Γούναρι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά... θυμάμαι, ναι. Είμαι μικρός εγώ για να σας βοηθήσω σε αυτές τις ημερομηνίες. Ωστόσο, σήμερα το μάτς, ο ΠΑΟΚ, το οποίο είχαν από ένα ημίχρονο, οι δύο ομάδες από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ τυχεροί. Εκείνος εκεί, ο Βαρέλας, είναι πηγή κινδύνου και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτι άλλο, δηλαδή βγήκε από όνειρο. Το ότι ρε κερατά δεν έφαγες γκολ με Βαρέλα στόπερ στο μεγάλο χώρο, με Μπέρκ απέναντι, Εποκού ταχυδυναμικό εικόνα. Και Κλωναρίδη ταχυδυναμικό. Μαγική είναι, εικόνα ήταν. Είναι και τύχη. Αλλά από την άλλη μεριά το δεύτερο ημίχρονο είναι ικανότητα, είναι αστοχία, είναι και ικανότητα του Γλύκου, βέβαια. Γιατί κάποιος εκεί στον ΠΑΟΚ κάνει και προπονήσει τον Γλύκο. Μεγάλος τρομοκρατής. Γιατί η ατομική προπόνηση που γίνεται για να βγει εκείνο το αυτογκόλ, κάποιος δουλεύει τον Γλύκο. Σίγουρα. Δεν είναι τυχερό εκείνο, εκείνο είναι ικανό. Εκείνο, άμα πάμε να το βγάλουμε εμείς και το παίξουμε τέρμα, θα κόψουμε χιαστούς σίγουρα. Πού, να κάνεις ανάποδο. Στα γόνατα, ναι, έχουμε κόψει το χιαστό με τη μία, φίλε. Δεν θέλω να λέω πράγματα. Ελουροειδής αντίδραση. Μεγάλη απόκρουση. Μεγάλη. Και επειδή είναι ο Γλύκος που δεν το χωνεύουν οι παοξίδες, την περνάει στα ψηλά. Ναι. Είναι μεγάλη απόκρουση. Γιατί ο Γλύκος κάνει. Πάει για έξοδο. Πάει για έξοδο για να προλάβει τον Μπέρκ. Και ξαφνικά του αλλάζει το σχέδιο ο Βαρέλα και εκεί που κάνει βήμα στη δεξιά του πλευρά, ξαφνικά σε δευτερό, σε κλάσματα προλαβαίνει και γυρίζει το σώμα του και η μπάλα σκάει κάτω, που είναι πολύ δύσκολο αν σκάσει η μπάλα κάτω. Και πάει στη γωνία του. Γι' αυτό βγήκαν και είπε ο Ήβιτς, έχω καλό τερματοφύλακα κτλ. Αλλά επειδή οι παοξίδες είναι προσωπολάτρες, άμα ήταν ο Γκαρσία τερματοφύλακας, τώρα θα λέγανε ότι έπιασε ο Γκαρσία. Επειδή είναι όμως... Αν έχεις τον Μπρίκιτς μέσα τώρα. Είναι τα αγάρια στην κριτική. Λέει, μα ο Γλύκος, κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Ναι. Πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά σήμερα ο Πέλκας υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του. Ξέφυγε. Yeah. Πήγε να γίνει Μαραντόνα ξαφνικά. Σούταρε από όπου να είναι. Εντάξει, του βγήκε το πρώτο. Ναι, σιγά. Ναι, σούταρε από όπου να είναι, γιατί όταν έχεις ανοιχτή άμυνα και τη φέρνεις την μπάλα από αριστερά προς τα δεξιά και ξεφεύγεις από το στόπερ και είσαι στο καρούμπαλο, δεν ασουτάρεις. Να βρει και στόχο όμως. Δεν βρει και στόχο, τι να κάνουμε. Εντάξει, καλώς, εγώ είμαι υπέρ το σουτ το μακρινό. Το ότι ο Πέλκας βελτίωσε την δύναμη στο σουτ,
Okay. Ότι βελτίωσε την τεχνική στο σουτ. Το πρώτο γκολ έχει απίστευτα φάλτσα. Ναι, αλλά το να πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, αν το δει, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα. Έχει καταπληκτικά φάλτσα η μπάλα. Ναι, μάγουλο πάει, πήγε, πάει, πάει, πάει και πάει πλαϊνό δίχτυ. Και δεν ήταν και κοντά. Δεν ήταν και κοντά. Ναι, ναι. Δεν ήταν κοντά, ήταν πολύ τεχνικό σουτ. Αυτό που λέει το παλικαράκι ο Πέλκας, κάθομαι και χτυπάω φάουλ, είναι προς τιμή του. Γιατί, όχι προς τιμή του, είναι στη δουλειά του επάνω να το κάνει αυτό. Καλά κάνει, βελτιώνει την αξία του και την παικτική και την οικονομική. Ποιον... Έτσι, ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Οκ. Okay. Πάμε σε λοιπόν... μικρό διάλειμμα. Πάμε. Αυτό γιατί είναι επιβαρημένο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Ένας φίλος που ήταν στην 4 λέει: Κωστή, όταν ο Γλύκος έδινε πάση στο Βαρέλα και πήγαινε να πιέσει ο Μπέρκ ψηλά, όλη στη θύρα 5, όχι θύρα 5. Κάναμε το σταυρό μας και κατεβάζαμε κάτι χάπια να μην πάθουμε καρδιά. Και λέγαμε: Όχι, θα κάνει τη λακαμία. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αργιανέ, Στέφανε, αν δεν κάνω λάθος, είσαι ο καλύτερος και ο πιο ταιριαστός καλεσμένος του Κώστα με τις ατάκες της πιάτσα. Ατάκα, θες, σε ρίξω μια, ρε. Τις προσθήκες του καλοκαιριού 339 θα τις πούμε σε άλλες πιο χαλαρές εκπομπές. Λοιπόν. Κώστα, το ξαναναφέρω γιατί το μεσημέρι πρόκριση και Μάντσεστερ, αν θυμάσαι, μ' άρεσε και εμένα το διπλό της Μάντσεστερ για την πρόκριση, ήμουν σίγουρος και τελειώνει και το μήνυμα. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Καλημέρα Κώστα, εγώ είμαι. Καλώς τώρα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Στέφανε. Γεια σου φίλε. Μάνος, Μάνος Ολυμπιακός. Γεια σου Ολυμπιακέ, να και ένας Ολυμπιακός σήμερα. Ναι, ένας ουδέτερος. Να μας πει για χθες. Ναι. Ωραία. Καταρχήν, Κωστή, θα σου πω κάτι που είχες πει για το δικό μας μαζί με την ΑΕΚ. Έκανες ένα σφάλμα. Γιατί αναφέρθηκες για το 4-4-2 που δεν κατέβασε ο Λεμονής, έτσι δεν είναι? Όχι, είπα ότι ενώ ο Ολυμπιακός έπρεπε να πάρει κάποιο ρίσκο, ναι, δεν το πήρε ποτέ, ακόμα και όταν στο 82 έκανε το 1-0, που είχε 7 λεπτά συν 3 καθυστερήσεις, πόσα ήτανε, το εξτρέμ που βάζει, βγάζει εξτρέμ. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν στέκει αυτό. Έχουν μια βάση, γιατί λείπει κάτι, λείπει κάτι βασικό. Γιατί ο Ολυμπιακός πιστεύω θα κατέβαινε με 4-4-2 αν υπήρχε ο Σεμπά, έτσι δεν είναι? Τι σχέση έχει το 4-4-2 με το Σεμπά? Μπορούσε να βάλει τον Μανθάτη. Γιατί ο Μανθάτης επιλεμονήτρωε συνέχεια πάγο για εξέδρα. Τα κολλήματα είναι αυτά. Ναι, σαν το Σεμπά δεν υπάρχει άλλος εξτρέμ στον Ολυμπιακό που να γυρνάει και πίσω. Το να παίξω με τρία χαφ και το Φορτούνι στη γραμμή σαν εξτρέμ. Δεν υπάρχει. Εξτρέμ ο Φορτούνι δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Ναι. Κάπου το έργο δηλαδή πρέπει να το ανοίξει το μάτς. Γιατί να το ανοίξει το μάτς? Γιατί να ανεβάσει η ΑΕΚ την τετράδα της ψηλά? Γιατί να ανεβάσει τα μπακ ψηλά?
με ένα γκολ και να φάει, περνάει. Για ποιο λόγο να ανεβεί ψηλά? Μα και στο 75 και στο 70, από τη στιγμή που βλέπεις ότι είναι 0-0, πρέπει να πάρεις ρίσκα. Το γκολ ήταν δώρο. Κοίταξε, πέρασε τον Ανδρούτσο μετά, όταν τον έβαλε μέσα, τον πέρασε στα χαφ. Ποιον έβγαλε όμως? Έβγαλε χαφ. Έβαλε χαφ. Έβαλε χαφ. Δεν είχε. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι για να το πάμε τώρα και στο σημερινό το παιχνίδι. Περάσανε δύο ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που όπως και να το κάνουμε, ήταν οι ομάδες που στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος ήταν οι ομάδες που παίξανε καλύτερη μπάλα, έτσι δεν είναι? Ρε παιδάκι μου, θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ λογικό ήταν να φοβόταν το μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν είχε να χάσει τίποτα. Η ΑΕΚ προστατεύει. Ο Λεμονής έπαιξε για τον κόλο του. Ο Λεμονής έπαιξε για τον εαυτό του, όχι για τον Ολυμπιακό. Ναι, συμφωνώ. Γιατί ο Λεμονής στο 75, αν πραγματικά πρέπει να ρισκάρει, πρέπει να βγάλει από την πίσω γραμμή παίκτη και να βάλει από την μπροστά γραμμή. Σωστά, ναι. Εγώ δεν λέω από ποιο θα βάλει και ποιο θα βγάλει. Λέω τι πρέπει να κάνει ένας προπονητής που θέλει δύο γκολ σε ένα τέταρτο. Απλό είναι. Βγάζεις Μποτία, βάζεις Μανθάτη. Και όταν μου βγάζει τον εξτρέμ ο αντίπαλος προπονητής, τον Πατίτο, και μου βάζει τον Γαλανόπουλο και μου κλείνει το κέντρο, εγώ πρέπει το κέντρο να το ανοίξω. Άμα έχω κι εγώ τρία χαφ αμυντικά, πάω να φέρω το 0-0 και να πω έπαιξα καλά, τι καλά που είναι, δεν έχασα. Δεν κυνηγάω πρόκριση εκεί. Ναι, Κωστή, να σου πω κάτι. Ο κάθε προπονητής, όπως και ο Ίβιτς, όπως το δήλωσε κιόλας, έχει κάτι στο μυαλό του, εντάξει. Ο Ίβιτς σήμερα τι έκανε? Κινήθηκε με το ίδιο μοτίβο που έκανε και ο Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Που είχε κλείσει καλά τον Μπέρκ, άσχετα αν το κόλλησε τον Μπέρκ απ' έξω, αλλά τον είχε κλείσει καλά τον Μπέρκ και χάνανε όλοι οι άλλοι τις ευκαιρίες στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θυμάστε τι είχε γίνει? Ναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα με το πρώτο ημίχρονο του σημερινού παιχνιδιού. Χάνανε όλοι οι ευκαιρίες. Γιατί ήταν κλεισμένος καλά ο Μπέρκ. Μα ο ΠΑΟΚ πέτυχε στατιστικά, μαθηματικά, να μην κάνει ο Μπέρκ φάση. Αυτό, ναι, αυτό έκανε. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ δικαιώνεται. Μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή αποδεικνύεται πόσο μαλάκες είναι οι άλλοι στα τελειώματα και πόσο ικανός είναι ο Μπέρκ, τον οποίο τον κλείσανε. Μεγάλο ρίσκο του Ιδίτ, αλλά το έργο το είχε δει και με εμάς, λέω. Αυτό με το Παναθηναϊκό. Σωστό! Ναι. Σωστό! Που ήξερε ότι Κλωναρίδης, Εμποκού δεν πρόκειται να βάλουν γκολ. Ρε Εμποκού είναι μαύρος. Τι γκολ να βάλει? Καλά, ναι. Τρέχει. Μπορεί όμως να βάλει. Αλλά τρέχει. Τρέχει, τριπλάρει, δυνατός, στις τράγκες, στη φυσική κατάσταση. Θα τη σπάσει, θα βάλει άλλο στον γκολ. Να σε ρωτήσω κάτι για τον Ολυμπιακό. Θέλει να πουλήσει σόν και καλά ο Μαρινάκης τον Φουρτούνη, σόν και καλά οπωσδήποτε. Δεν μπορεί. Ρε εσύ. Βλέπω εδώ και 4 μήνες δεν υπάρχει παίκτης Φορτούνη και όλοι οι προπονητές το ξεκινάνε βασικό και φοβούνται να το κάνουν για αλλαγή. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είσαι εδώ, φίλε. Ο Φορτούνης έπρεπε να πουληθεί πέρσι, εντάξει. Εντάξει, ναι, αλλά εντάξει, ρε εσύ, να πούμε. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υπάρχει για το Φορτούνη. Και ούτε αλλαγή τον κάνουν. Φοβούνται να το κάνουν και αλλαγή. Μήπως ακούσουν τίποτα από τον πρόεδρο, αυτό φοβούνται όλοι οι προπονητές. Με ποιον να το κάνει αλλαγή? Ξέρω να το βγάλει, να βάλει κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο μέσα, να το κάνει. Ο Τσόρι δεν παίζει. Γιατί να παίξει 20 λεπτά, μια χαρά είναι. Δηλαδή καλύτερο είναι αυτό ο Φορτούνη από το Τσόρι των 20 λεπτών. Ναι, τουλάχιστον ο συγκεκριμένο Φορτούνη μπορεί να μην κάνει κάτι, αλλά όσο να είναι. Ο Τσόρι έχει δείξει ότι δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Και ο Μαρίν ότι πάνω από 30 λεπτά δεν αντέχει το παιδί. Ο Μαρίν και στο πρώτο ματ ξεκίνησε στο Καραϊσκάκι 30 λεπτά τρομερό. Και μετά δεν υπήρχε το παιδί. Μετά πέφτει, δεν παίζει, δεν γίνεται. Λοιπόν, όσον αφορά για το ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό σήμερα, αυτό που με φόβησε πιο πολύ, γιατί εντάξει, εγώ με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θέλω να το πάρει, όχι η ΑΕΚ, αν και ο Ολυμπιακός δηλαδή. Ναι. Να σου πω τη μάλλον αλήθεια, οι δηλώσεις του Ιβάν για μένα ήταν σαν να ο Ιβάν Σαββίδη να σήκωσε το κύπελλο στο Ιβάν που άκουσε σήμερα αυτή του μπάρου. Για μένα οι δηλώσει του Σαββίδη λε και ήταν διάγγελμα, μισή ώρα μιλούσε. Ναι, ήταν, κοίταξε. Διάγγελμα, λε και πήρε εκλογέ, ξέρω εγώ, έγινε πρωθυπουργό κάπου. Ο Σαββίδη πιστεύω ότι χάρηκε πιο πολύ το Ιβάν που φωνάζανε οι οπαδοί. Φυσικά. Παρά το κύπελλο. Εννοείται. Παρά το κύπελλο. Ναι. Έφυγε. Ωραίο. Πέντε τελευταία για σήμερα. Ο Αντώνη Δακτινολόγο. Ο Αντώνης ο ακτινολόγος, ο οποίος είναι φίλος της εκπομπής,
Έχει παντρευτεί ακτινολόγο γυναίκα. Έτσι πάνε αυτά. Έχουν πάει στα Γιάννενα, κάνανε ένα παιδί. Σιγά σιγά και κόψτε το λίγο να πω το αυτό. Και λέει, ήταν το τελευταίο μάτς που είδα μετά από 6 σερί χρόνια Τούμπας και πριν φύγω για Σουηδία μόνιμα. Φεύγει μόνιμα αυτός ο Αντώνης. Το καλύτερο αντίο μου έδωσε η Παοκάρα. Θα το θυμάμαι με μεγάλη συγκίνηση. Αυτός είναι ο ακτινολόγος που στα μηνύματα και μιλάτε και κάνετε αυτό το παιδί, ναι. Αυτός ο ακτινολόγος είναι αυτός που επέμενε να κάνω πριν 3 χρόνια check-up. Αυτό, μπράβο. Ναι. Και φεύγει Σουηδία. Θα σου κάνω check-up. Α, παράτα με τον έλεγα. Θα σε κάνω check-up από πάνω μέχρι κάτω. Να είσαι καλά, ρε Αντώνη, γιατί αυτός ο Τουσταμπανάκος εδώ τώρα θα είχαμε κανένα θέμα μυστήριο να πούμε. Θα είχαμε κάποια ζημιά, ναι. Αμά. Φεύγει το παιδί. Φτωφτω. Φεύγει το παιδί. Άιτ. Φεύγει το παλικάρι. Τι θα κάνει και τη γυναίκα και το παιδί. Τι θα κάνει, να κάτσει να σκάσει και φεύγει. Βρε κουφάλα, έλα από εδώ να σε δούμε μια μέρα. Δεν θα έρθεις. Έλα μια, ένα μεσημέρι, ένα βράδυ, όποτε γουστάρεις. Πω, πω, συγκινήθηκα τώρα. Δεν το συνάντησα πολλές φορές. Εντάξει, αλλά, όσο και να. Ναι, είναι σε δύσκολη φάση. Αψοφανής ήρωες είναι αυτός. Ρε τον Αντώνη, ρε. Με εφημερίες, με απληρωσιές. Θυμάμαι, θυμάμαι. Τι να κάνει, θα φύγει Σουηδία το παιδί. Τι παιδί. Γιατί απάκασε Σουηδία. Και εμείς τι νομίζεις θα κάνουμε εδώ πέρα, αυτό που λέει. Θα βρίζω εγώ εσένα, εσύ, εμένα, εγώ τους κομμουνιστές, κομμουνιστές, εμένα και θα πάει η ζωή να μου την ομιλήσει. Γεια σου, Ραντονάκη. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, Ραντονάκη. Λοιπόν, έξι από το τέλος. Ποιος είναι, πάμε. Γιάννη, έξι από το τέλος, όσοι μιλήσουν. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Έλα, ρε, σένα. Τι έτσι, ρε, λυπηπή, σφίγγεσαι. Σφίγγεσαι. Σφίγγεσαι, σε βλέπω σφιχτό, ακούγεσαι. Κάτι μηνύματα μου έστειλε. Ναι, θες τον Πάοκ ακόμα, ε! Τον θες ακόμα! Άκουσε με λίγο! Ναι! Έρχεται ο Βαρέλα με τη Βαρέλα τώρα! Σταμάτα λίγο, ρε Σταλιάρη, σταμάτα λίγο! Έλα, κλάψε, έλα, έλα, κλάψε! Λοιπόν, ναι. Εγώ στον κύριο Καμούρα μίλησα ρεαλιστικά και είπα ότι οι πιθανότητες κατάκτησης του κυπέλλου είναι 50-50 γιατί μιλούσαμε την πλάκα. Τώρα, επειδή εσείς πετάξετε το γάντι, πάω γκύλε. Εγώ είπα και μια λόγια ακόμα, μην το σηκώσουμε όπως σήμερα το θέμα. Θα σας αλλάξω τα πετράλια, ρε. Το καταλαβαίνετε. Η επιχειρία μου έγινε πραγματικότητα. Εκτός αυτόν εδώ το σταθμό, σε αυτή την εκπομπή, είπα, θα υποστηρίξω πάω καύριο. Το πάω θέλω. Ναι, το είπε, το είπε. Είμαι ήδη κυπελούχος. Το έχετε καταλάβει, ρε! Λοιπόν, θα δίνω και το Κίζο, θα δίνω και το Καρταρτόγλιο, κάνουν όλα μέσα ο Κίζας, ας τα κάνει αυτά το Κίζι. Κάνουν ο Μάγκας ο Κίζας, αυτά που έκανε σήμερα, ας τα κάνει στο Κίζι. Λοιπόν, σήμερα χαίρεται όλοι που αυξήνε, ναι, χαίρονται. Γιατί πλέον τα βαζόλια. Έτσι κύριε Αυτόπουλε, σε όλους τους πολίτες που έχετε, μέχρι το άλλο Σάββατο να μάθουν όλοι τα συζήτηση του Καζαντζίδη που υπάρχουν, γιατί θα τρελαθείτε στο Καζαντζίδη το άλλο Σάββατο. Πάψε ρε. Ακούστε σου λέω εγώ, να μην κλαίνε οι Παοκτζίδες το άλλο Σάββατο. Καζαντζίδη. Γιατί σήμερα χαίρονται που κλαίνε οι άλλοι. Και κάτι άλλο, καμία ζωή να έχει πληρωθεί, κανένα δεν έχει κλαίει. Ο Αξής είναι πολύ χαρούμενος. Γιατί έχει ένα κύβελο ακόμα στην τσέπη. Το καταλαβαίνετε, λατάκια. Πάψε. Το κύπελο θα πάει στην τροπερούχα και κάτοχο. Εκεί που είναι θα μείνει. Δεν φεύγει από εκεί. Τουλάχιστον για φέτος. Εντάξει. Πήρατε τρία σφυρίγματα του τούμπαλο για να ξυγέρθει. Δεν υπάρχει ξυγέρθει. Ο κύριος Αβίδης και πάρα πολύ καλά κάνει. Τον εκτιμώ και το σώμα με απεριόριστα και αφάνταστα. Θέλει να κάνει κουμάντο. Αν θα μπορέσει, έχω κάποιες αμφιβολίες. Θα δείξει. Εντάξει, δεν το ξέρει καλά το γράμμα ακόμα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να το μάθει στο μέλλον. Αυτό που ξέρω σήμερα είναι ότι η ΑΕΚ θα παίξει τελικό με τον ΠΑΟ σε οποιοδήποτε γήπεδο. Με οποιοδήποτε διαιτητή. Θα κάνετε κλαϊνέ. Κακίσι. Το καταλάβατε τώρα. Αφού θέλετε τον αεκτή, εδώ είναι ο αεκτής. Θα σας αλλάξω τα ελοπετάλια όλα. Θα σας κάνω γενικό θέλης. Θα βολύνες διαφορικά. Λάμι μηχανής. Ουσιά.
Τίποτα νέο θα απαντήσω. Καλά, καλά. Αυτό που σου λέω εγώ, πάρ' τους ένα-ένα ρε αυτό που λέει. Ο μόνος που μπορεί να θυμηθεί είναι τα δύο οχτάρια. Πάνω ο Τσίμιρο με τον Γιώχαρστον. Δεν λοιπόν και ο Γκάλο με τον Νάτος. Ποιο δώσει γίνει σαν λεπτή, το Βράνιος με τον Βαρέλα. Αυτός ο Λαθές θα μας καλά, θα μας κάνει τον αραγωγό. Για πες μου λίγο. Θα πάει ο Πρίμιος να κάνει μαγιά στο Βράνιος. Επειδή έκανε το Μελένο και το Κουτουμπί ό,τι ήθελε. Σύγκρινε την άμμο της ομάδας. Ήρθε στην Αθήνα, έπρεπε στο 18 να είναι 4-0 και ενώ ο Γλύκος είναι μόνο με 3-0 από άκα. Φέτος, φέτος. Το λόγο για τους 1984 και 81 που γεννήθηκα. Σήμερα, ενώ τις 2017 και τα φάξει μια τριάρα στο άκα και γίνεται ακόμα και μιλάτε, έτσι. Και το άλλο Σαββάτο, μόνο πέμπλο Γερμανία. Τα Σαντίνης ακούμε, Άιτε να δούμε. Άιτε να δούμε. Εδώ είναι ο Εκτιζάνος μια μέρα και θα σπεί το αίμα. Θα δούμε το άλλο Σάββατο. Άντε μπράβο. Θα δούμε και αβαλβολίνες, θα τα δούμε και τα μπουζιά όλα. Καλώς τον. Έλα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλά, καλώς ήρθατε. Ραπ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Δεν μου λες τι είπε ο Ολυμπιακός πριν ότι θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς δήλωσε. Ναι, θέλει, λέει, ο ΠΑΟΚ να το πάρει. Και εγώ, άμα έπαιζε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Είμαι εξής παράδειγμα. Πάντα το, ο μικρότερο θέλει να το πάρει, όχι ο αντιπαλός, λογικό. Ναι. Λοιπόν, ραπ, ξέρεις τι λέω. Να προτείνει ο Σαββίδης στο Ολυμπιακό στάδιο για να γίνει ο τελικός. Ο Σαββίδης όμως να το προτείνει. Και ο λόγος είναι γιατί 45 χρονών έγιναν 18 τελικούς ακούω. Ας γίνουν 19 ρε παιδί μου. Τι πειράζει. Να κλαίνε μετά. Είσαι αλτρουιστής. Βέβαια να έχουν δικαιολογία. Και τι σήμερα φωνάξαν οι παοξίδες, η Βάρη Βάν. Βέβαια. Ρυθμικά και φωνάζουν. Όλο το γήπεδο. Βέβαια. Ήθελα να περάσουν κάποιο μήνυμα, μήπως. Δεν ξέρω. Μήπως θέλω να πούνε ότι εκτός από το γήπεδο πήραμε και το, και το, και το μάτς και εκτός γηπέδου χάρη στον Ιβάν. Δεν ξέρω, είναι σύνδημα αγάπης. Ήταν αυτό το σκεπτικό, ρε παιδί μου. Γιατί άμα ήταν αυτό το σκεπτικό, έπρεπε να φωνάξουν Μελισανίδες, Μελισανίδες. Ο Μελισανίδης το θέλει στο τελικό τον Ιβάν. Πήγες και μίλησες με τον Μαρινάκη. Θα σε ξεφτυλίσω, φιλαράκο μου. Άλλους 20 πόντους θα σε κοντίνω τώρα, στον τελικό. Κάντε το κάτω στο Ολυμπιακό στάδιο να έχετε δικαιολογία. Δεν γλιτώνετε ούτε με 4. Ο Ιβάν θα του πάρει και το Survivor να ξέρεις. Θα στείλει τον Κλάους τώρα εκεί πέρα. Όχι, τον Γκίζα θα στείλει. Τον Κλάους. Με τους διάσημους. Θα σφυρίζει. Θα σφυρίζει τώρα. Πάω εκεί πέρα. Στο Survivor. Να σου πω κάτι. Ναι. Του Κλάους να τον αφήσουν ελεύθερο να φύγει να πάει σε μια άλλη ομάδα να βρει την υγεία του άνθρωπος. Ναι. Γιατί χαραμίζεται εκεί πέρα είναι το. Φίλε, ξέρω πριν ο Μισελ τραβάει. Δεν έχει φόρ. Και επειδή, να σου πω κάτι. Και επειδή πιστεύω ότι ο Κλάους όχι ότι τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά πιστεύω ότι στην ΑΕΚ μπορεί να. Μπράβο, ρε φίλε, μόνο ΑΕΚ λέω εγώ. Μόνο στην ΑΕΚ μπορεί να παίξει μπάλα, εδώ στην Ελλάδα εννοώ. Έτσι. Ναι. Ας έρθει στην ΑΕΚ να βάλει κανένα μπαλάκι εκεί, να αναπτερωθεί και το ηθικό του. Εγώ πιστεύω ότι στην ΑΕΚ θα τριγιάζει. Να σηκώσει και κανένα τίτλο, κρίμα το παιδί. Α, και τίτλο να σηκώσει. Γιατί και τίτλο θα σηκώσει στην ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ δύσκολα είσαι. Πω, αποφαντάζει να πάει σε καμιά και να βγει πρώτο σκόρ με καμιά 22 γκολ, ρε φίλε, αυτός ο Κλάους. Φίλε, πώς θα βγει. Στάνταρ, σου λέω, τι πώς θα βγει. Μια χαρά θα βγει. Θέλει αλλαγή περιβάλλοντος. Θέλει αλλαγή περιβάλλοντος το παιδί. Έτσι φαίνεται. Είναι ναι. Καλά. Θέλει μια ανανέωση. Ας πάει και στη Φιλαδέλφια προς τα κάτω. Πόσο βουτσάς άλλαζε κάθε 5 χρόνια γυναίκα. Ναι. Παντρευόταν 4-5 ναι. Γάμους έκανε. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και από τον ΠΑΟΚ όποιος έφυγε και ήρθε στην ΑΕΚ βρήκε την υγειά του. Όλοι παίξανε. Δηλαδή και Βασιλάκο να θυμηθείς και Πίτα να θυμηθείς. Όλοι τον καρφώσανε. Εδώ δεύτερη καριέρα κάνει ο Χριστοδουλόπουλος, ρε φίλε. Ναι. Δεύτερη καριέρα κάνει. Α, και ο Χριστοδουλόπουλος. Δεύτερη καριέρα, ναι. Όχι, ο Χρυστοδουλόπουλος εναντίον του ΠΑΟΚ. Ωρε φίλο, πεντατζής. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς τα. Ορίστε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Τι κάνετε, καλησπέρα και στους δύο. Καλά είμαστε. Καλησπέρα.
Λοιπόν, βασικά πήραμε άλλη διάθεση, αλλά με εκνεύρισε λιγάκι ο φίλος ο Αεκτσής. Όχι το παλικάρι που έκλεισε τώρα, προπροηγούμενο. Εντάξει, ναι, είναι καυστικός πάντα. Κοιτάξτε, παιδιά, δείτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πρέπει να φαίνεται να το χαρακτηρίζει. Δεν ξέρω αν το άλλο, το παράλληλο Σάββατο που θα γίνει ο τελικός, οι χολύπτες βρουν τα τραγούδια του Καζατζίδη, γιατί πρέπει να παίζει Καζατζίδη ή οτιδήποτε. Ναι. Ένα πάντως είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα το Σάββατο που θα γίνει τελικός κάποια στιγμή, το βράδυ, θα παιχτεί και το τραγούδι των παιδιών της Πάτρας. Δεν χρωστάω όλα, τα έχω πληρωμένα. Ναι. Γιατί εγώ, μας είπε γατάκια και θα μας κάνει και τα μοπετάλια και τέτοια, ο Ιβάνος Σαββίδης, για να πάρει τον ΠΑΟΚ και να το φτάσει εκεί που τον έφτασε με τα καλά του και τα στραβά του, πλήρωσε. Σόδεψε ένα καλό λεπτά, ναι. Μπράβο. Αυτός εδώ λοιπόν που μας είπε γατάκια και τα μοπετάλια, ο Τίγρης που λέει μαγιά και τέτοια και ο Τίγρης και τέτοια, την άφησε την Αεκούλα να πέσει στην τρίτη εθνική και την πήρε τζαμπαντάν, έτσι. Και τα πληρώνει ο Βλάκας ο Έλληνας φορολογούμενος. Εγώ, εσύ και ο καθένας. Οπότε εντάξει, ας μην βγάζουν γλώσσα, ας κατουρίσει και λίγο που θα μας κάνετε από πετάλια και τέτοια. Και εντάξει, να σκέφτονται λίγο γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι πριν μιλήσουν. Εντάξει, μην ρίχνουμε live στη φωτιά. Τώρα παίρνει ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, έτσι, άμα θέλει. Δεν υπάρχουν ραδιόφωνα τη Θεσσαλονίκη, ρε. Παγκόσμια είναι τα ραδιόφωνα. Ναι, παγκόσμια είναι τα ραδιόφωνα, αλλά εντάξει, εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, αλλά με ερέθησε, γιατί εντάξει, αυτή η μπλοχομαγιά και θα μας κάνει. Εντάξει, η Σάξια θα παιχτεί ο τελικός, έχουν πολύ καλό ρόστερ, έχουν τον Αραούχο, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος τον κόλλο το μυρίζει, το έχει για πλάκα. Εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ούτε πορωμένος είμαι. Δεν είμαι ευχαριστημένος σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο, αν όχι για τρία, για δύο γκολ ήμουν σίγουρος. Δηλαδή το σταυρό μας κάναμε με το Βαρέλα και αυτά, αν δεν ήταν ο Κλωναρίδης και ήταν ένας πιο έτσι καλός παίχτης, η άμυνα πίσω έμπαζε. Κάποιοι μαρκάρανε με τα μάτια, εντάξει, είχαμε τύχη βουνό. Εντάξει, ναι, έλεγε τύχη, θέλει από όλα θέλει, έτσι. Ο Κλωναρίδης αμπαλάκος, εντάξει, γιατί γύρισε από την Γαλλία, τι είδαν οι Γάλλοι και τον αφήσανε πίσω. Ναι, προφανώς. Εννοηθήκαμε από τον Κίζα, έτσι, δεν σου λέω. Έτσι. Εγώ μάλιστα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, αν δεν έπαιρνε και με ερέθιζε, ότι τι έγινε, διαλύθηκε η συμμαχία και μήπως ας πούμε που πέσαν οι Τόνοι και οι φιλίες με τον Βαγγέλη πιάσαν τόπο. Εμένα μου αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση. Η αλήθεια είναι δεν μ' αρέσει έτσι. Ω, εντάξει, γιατί να μη σ' αρέσει. Τόσο καιρό ήσουν από κάτω. Ας ήσουν και από πάνω τώρα, ρε παιδί μου, εξωπαραγωγικά, έτσι. Γενικά, εγώ έχω μια φιλοσοφία στη ζωή μου ότι δεν μ' αρέσει να μου το κάνουν, δεν το κάνω. Εντάξει, και άλλα το κάνουν, ρε παιδί μου. Ας δούμε αυτοί πώς είναι να το κάνουν τώρα. Ναι, όταν σε δέρνουν χρόνια, ναι. Εννοείται όταν θα έχεις την ευκαιρία να δείρεις, θα δείρεις πιο πολύ και κατά τα χρόνια που έτρωγε. Βέβαια, όλα μαδανικά είναι αυτά. Η Σάξια θα παιχτεί ο τελικός. Έτσι το πιστεύω κι εγώ τώρα. Εσύ τι είδες για μένα σαν φίλαθλο. Για μένα σαν φίλαθλο αντικειμενικά, που δεν είμαι οπαδός, είναι η ιεροτελεστία. Δηλαδή τον ήθελα το τελικό και μόνο Παρασκευή το βράδυ θα ξεκινήσουν από εδώ τα λεωφορεία. Θα πούμε Μετρόπολης, ο κόσμος θα έχει όρεξη. Πανηγύρι, ναι. Είναι πανηγύρι. Από εκεί και πέρα, κερδίσει ο καλύτερο, θα ξέρω. Εννοείται αυτό να του σηκώσει. Φυσικά δεν θέλω να του σηκώσει, εννοείται, γι' αυτό πα να πω. Αλλά εντάξει, παιδιά, γενικά να προσέχετε τι λέτε, γιατί εντάξει, τουλάχιστον ο Σαββίδη και κάποιοι άλλοι βάλαν λεφτά. Δεν είμαστε στην πλάτη του Έλληνα φορολογού. Τα πληρώσαμε τα χρέη, μαγγιλίκι. Ναι, εντάξει. Και η ομάδα είναι εδώ που είναι με τα καλά και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Μην γελιέστε, παιδιά. Εντάξει, και η ώρα που γίνεται εκπομπή είναι λίγο πιο ανάλαφρη, ο κόσμο θέλει και λίγο ίντρικα και λίγο τέτοιο. Γι' αυτό τώρα λέγονται αυτά. Θα ανασυνταχτούν οι άλλοι, ο Μαρινάκη θα κάνει κινήσει. Δηλαδή, μην γελιέστε. Άιντε, πάμε το χρονοβούργια. Θέλουμε πολύ δρόμο. Θέλει μήνυμα και λέει. Αεκάρα, αρρώστια, εσείς μου πετάξατε το γάντι. Θα σας διαλύσω με μπέναλτι εκτός γραμμών. Εντάξει. Ναι. Εγώ είπα να παιχτεί στα ίσα και αν είναι μάγκας και μας τα χώσει ο Αραούχο δυο γκολάκια με την άμυνα. Καλά, όχι ότι αυτοί έχουν καλή άμυνα, έτσι. Αλλά κατάλαβε τι λέω, και αυτή μπάζει η άμυνά του. Αλλά αν είναι μάγκας και ο Αραούχο μου τα χώσει με δυο γκολάκια, ναι, να το πάρει και μαγιά του, εγώ θα το πω μπράβο. Ναι. Αλλά το δεν χρωστάω σε κανέναν εκείνο το βράδυ, θα το παίξουμε. Όπως και να έχει. Και κάτι τελευταίο να κλείσω, Κώστα, για τελικό είπες γενικά διαχρονικά ότι γενικά στους τελικούς η διαιτησία παίζει. Ναι. Ακόμα και αυτό να πω το φίλο, το, που λες ότι δεν έγινε σφαγή, το ΑΕΚ ατρόμητος εκείνο, το 11 ήταν ή το 12. Το 12 πρέπει να ήταν. Δεν ήταν στα ίσα. Με τον κόλτο όλοι που ήταν offside. Ναι, τώρα εντάξει, εκείνο ήταν, δεν ήταν στα ίσα. Ναι. Δεν μου λες, στο φίλο μου το Μάριο εκεί στα Μανάβικα στην Πότσαρη, πας καθόλου, έρχεσαι καθόλου. Σπάνια. Έλα κάνα βράδυ να πιούμε κάνα τσίπουρο εκεί πέρα. Το Γρηγόρη το πέτυχα ένα βραδάκι. Το Γρηγόρης πίνει, ρε φίλε, εμείς δεν πίνουμε. Ο Γρηγόρης πηγαίνει και στη πιάτσα να πούμε. Ναι. Πίνει, τρώει, τον πέτυχα μια Παρασκευή. Εκεί τα έλα κάνα βράδυ εκεί να σε δούμε να. Δεν προλαβαίνω, ρε. Πάμε λίγο και να δούμε πώς είναι, ρε. Δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δεν μ' ακούει. Πριν θα έρθείτε, όμως έρθείτε από νωρίς, γιατί την ώρα που τελειώνετε εσείς. Έχετε βαρύ κάθισμα, ναι. Έχει κλείσει.
Ναι, τώρα τον έχω σε light καταστάσεις, σε κρασάκια, ωραία τέτοια. Να σε καλά, για χαρά. Έχει εκεί ο Μάριος, έχει απ' όλα το καλύτερο γεμιστό καλαμάρι στην πόλη. Ας κάσουμε να δούμε, ρε φίλε, ό,τι πεις. Στα κάρβουνα. Α, καμιά απεργία, μα έχει. Α, έχεις απεργία πάλι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Για χαρά. Έλα, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Καλησπέρα, κονσπιρατό, που λέει είμαι η Άννα από Λαζαράτη. Είσαι η Άννα? Από τα Λαγινά. Από τα Λαγινά. Καλησπέρα, κονσπιρατό, που λέει είμαι η Άννα από Λαζαράτη. Από Λαναράτη. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ, κάνα χωριό εκεί της Λαμίας. Για πες. Ποια βουργάρα που κολόμπαρο είναι αυτή τώρα, ρε. Αριστερή, αριστερή είσαι, μωρή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Τελευταίος. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, γιατί δεν λες που έφαγες το καλύτερο καλαμάρι? Ποιος πού? Εσύ, πού. Πού έφαγες? Νεπτάλοφο, δεν το έφαγες. Α, ναι, ρε, στο ναι, Ουζάκι. Ναι, Καϊβάνι, εγώ θα σας θυμίζω. Ναι, ρε, στο Ουζάκι, δεν ήταν. Στο νησάκι. Στο νησάκι. Ναι, ναι. Κουφάλα και καλαμάρι στην Νεπτάλοφο τρως. Αμέ. Μπράβο. Ήταν και όλοι οι παοξίδες εκεί. Καλά που συμπηγαίνει και άλλους έξω να πούν. Είχα... Για να σας θυμίσω κάτι, ρε παιδιά. Ο Κίζας δεν έπαιζε πριν 4 χρόνια με τον Απόλλωνα εδώ μέσα. Το 0-0 που ακύρωσε τον Γιώργο του Νέση. Ε? Ναι. Σε τι τους άδειξε σήμερα ο Κίζας, για να μου πείτε μου. Στο πειθαρχικό, ρε παιδί μου, έδωσε. Στο πειθαρχικό. Στο πειθαρχικό που λες εσύ. Το πειθαρχικό είναι στο 10 λεπτό που γυρίζει ο αμυντικός στην μπάλα στο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Α, που δεν δίνει έμεσον. Ναι. Είναι. Ναι, είναι. Είναι. Μπορεί να το δώσει. Μπορεί. Το φάουλ που γίνεται πάνω στο και βγάζει τον κόλλο πάω, δεν είναι φάουλ. Το φάουλ που γίνεται πάνω στον. Στο Μπρίγκεβιτς. Είναι φάουλ. Ε. Μα και η βλακεία του Μπακ και είναι και φάουλ. Την ώρα που κοντράρατε με σώμα με σώμα ο Βαρέλας με τον Μπέρκ, το δίνει κλωτσιά ο Μπέρκ το Βαρέλα. Ναι, είναι επιθετικό φάουλ. Ε. Είναι. Το δίνει και κλωτσιά. Όλη η ιστορία γίνεται για την αποβολή, ρε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν έχει γίνει η αποβολή. Όλη, για το όλη ιστορία, ημίχρονο. Εγώ το μάτς... Μιλάω για το πρώτο ημίχρονο. Για το πρώτο ημίχρονο. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωση την έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί πότε πρόλαβε την έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο. Σαν το Πανόπουλο την έβγαλε. Γιατί δεν την έβγαλε. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, βέβαια. Είναι μικρή ομάδα το. Ο Μπούζος την έβγαλε και τη διάβασε. Εάν το έκανε, γιατί δεν παρακολούθα εγώ. Δεν το έκανε, το ξέρεις. Είναι μικρή ομάδα, αν το έκανε. Στο ημίχρονο έβγαλε την ανακοίνωση, λεπτό με λεπτό, για τις φάσεις του Παναθηναϊκού. Φίλε, αν το έκανε αυτό, κάτι... είναι μικρή ομάδα. Δεν ξέρω τι είναι, ανέκαθεν έτσι ήταν. Όταν στο προχθεσινό παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ποιος αδικήθηκε, Ολυμπιακός για η ΑΕΚ? Το Ολυμπιακός ΑΕΚ ποιος ευνοήθηκε? Ναι. Τώρα. Εδώ, το προχθεσινό σου λέω. 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 Τώρα. Εδώ το προχθεσινό σου λέω. Τώρα. Εδώ το προχθεσινό σου λέω. Τώρα.